αλήθεια που είναι σε ένα τραπέζι, ενώ τώρα το κάνανε ότι δείχνει τον μπαμπά με το παιδί και χώριε η γυναίκα με ένα άλλο παιδί. Mm. Αυτό. Ωραία. Και μετά είπε ο Κουρουμάκος αυτό εδώ πέρα. Δεν το άκουσα αυτό. Ορισμένα αφαιθήκαν στον αέρα, ορισμένα σχόλια, ορισμένες εντυπώσεις. Καλύτερα να διευκρινιστούν. Ότι. Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι που θα το συζητήσουμε. Αφαιθήκαν οι ασάφειες, δηλαδή ότι η κοινωνία κάπου πάει της Ελλάδας. Πού πάει η κοινωνία της Ελλάδας? Κατά διάολου πάει. Γιατί πάει κατά διάολου, για πες, να το αναλύσουμε, για να ακούσω κι εγώ. Τι να αναλύσουμε, όταν συζητάμε τώρα το 2023, το μόνο θέμα που επικρατεί το τελευταίο μήνα είναι η τεκνοθεσία και όλα αυτά και γενικά... Όχι, δεν είναι η τεκνοθεσία, είναι και η γάμη, βάζεστε και τους γάμους μέσα. Και η γάμη, εντάξει, εδώ είναι Ελλάδα, δεν είμαστε, ούτε στην Ολλανδία. Όχι, αγάπη μου, δεν θα μας κόψετε τα δικαιώματά μας, φυσικά και η γάμη θα γίνουν, γιατί θέλει η Ευρώπη. Κανένα γιατί θέλει η Ευρώπη. Δεν θα μου κόψω δικαίωμα του γάμου, εσύ όχι βέβαια, εννοείται πως όχι. Ο φασισμός έχει τελειώσει το 1974. Δηλαδή είσαι υπέρ της τεκνοθεσίας, δηλαδή. Όχι, είμαι υπέρ των γάμων. Α, του γάμου δεν έχω πρόβλημα. Να παντρεύεστε, κανένα θέμα. Βεβαίως, είμαι κατά των υιοθεσιών, παιδιών. Το έχω πει 1 εκατομμύριο φορές. Με τον γάμο δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά μην μας περνάνε τώρα. Δεν μας περνάνε. Είναι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που ανήκουμε σε μια Ευρώπη, παιδιά. Καθίστε λίγο κάτω και σκεφτείτε λίγο. Για 13 χρόνια, Αντρεούλη. Δεν φταίει ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Μητσοτάκης. Στην τηλεόραση βλέπουν τα παιδιά μας. Ζευγάρι ομοφιλόφιλα. Και εγώ βλέπω. Και εγώ βλέπω. Γκόμενου με φιλιοντάδε, με γυναίκε με ρωτάτε, δεν μου αρέσει. Μπράβο. Σ' αρέσει. Όχι, βέβαια. Δεν μου αρέσει να βλέπω ούτε άντρε, ούτε γυναίκε, ούτε να φιλιώνεται κανεί με στου τηλεοράσει. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν. Μου αρέσει μια πιο ηθική κοινωνία. Τώρα από και πέρα δεν εξαρτάται ούτε από μένα ούτε από σένα. Και να βγει αυτή η τεκνοθεσία, δηλαδή αύριο θα πάρουν τα παιδάκια και θα τα δώσουν. Πάλι θα γίνουν με προδιαγραφές, με εξέδρεση το ένα το άλλο. Ακριβώς, τα κανονικά ζευγάρια δυσκολεύονται. Οπότε είναι κάτι τέτοιο. Ο γάμος όμως είναι σημαντικό. Το γεγονός ότι βγάζουμε πάνω από ένα γάμο. Εγώ ακούστε λίγο. Εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι και ως πρόεδρος αλλά και ως ομοφυλόφιλος άνθρωπος είμαι υπέρ των ομοφυλόφιλων ανθρώπων. Όμως όχι των ξεφτυλισμένων ομοφυλόφιλων ανθρώπων, κάποιων σοβαρών ομοφυλόφιλων ανθρώπων. Από εκεί και πέρα, το να βγάλουμε το παιδί πάνω από το γάλα, να βγάλουμε τη μαμά πάνω από το γάλα, το θεωρώ λίγο ανεπίκως, απαράδεκτο, κατάπτεστο και γελίο. Διότι η μητέρα φύση μας δείχνει εδώ και εκατομμύρια χρόνια ότι το μωράκι γεννιέται από τη μήτρα γυναίκα, μάνα, βυζί, γάλα, που σημαίνει το γάλα, το βυζί της γυναίκας. Πώς μου βγάζεις πάνω από το γάλα, το βυζί, τη γυναίκα, τη μάνα και μου βάζεις τον άντρα να το παίξει τι ο άντρας με το μωρό, ο καλός μπαμπάς, αυτό ξέρουν οι περισσότεροι άντρες, οι γυναίκες μεγαλώνουν τα παιδιά, μην μας δουλεύετε. Μπράβο, Αντρεούλη. Μπράβο, Αντρεούλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπράβο, Αντρεούλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει τίποτα τη μάνα και τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη φυσική ροή των πραγμάτων. Όχι, όχι. Είναι μια φυσική ροή των πραγμάτων και φυσικά όπως γεννιόνται straight άνθρωποι, straight άντρες που τους αρέσει, που έλκονται βιολογικά από το μπούτι ή το βυζί μιας γυναίκας, έτσι γεννιόνται και κάποια αγόρια τα οποία είναι διαφορετικά και έλκονται από το ίδιο φύλλο. Όλα τα άτομα, είτε του ιδίου φύλλου, είτε του. Χρωστάω γύρω στα 6.000 στο τέλε. Τα ατεροφύλλα είναι πρόσωπα τα οποία είναι φυσιολογικά. Φυσιολογικό δεν είναι να πας πέρα από τη φύση σου. Δηλαδή, στη δική μου περίπτωση, δεν είναι φυσιολογικό να είχα μία γυναίκα, γιατί δεν είμαι straight άντρας. Τέλος. Δεν ξέρω, ας πείτε κύριε κάτι. Μας κάλυψες, Αντρεούλη, πλήρως. Δηλαδή, εγώ να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Δηλαδή, τόσες μητέρες που πεθαίνουν στη γέννα και μεγαλώνουν με τους μπαμπάδες τους, ξέρω εγώ, αλλάζει κάτι στο παιδί. Ξέρεις κάτι, Χαλεπά μου, τώρα μιλάς για ότι το παιδί του ενός ανθρώπου που το έβγαλε, συγγνώμη ρε παιδιά, με συγχωρείτε πολύ, μόνο το σεβασμό, που το έβγαλε από τα αρχίδια του, είναι το παιδί του, είχε την ατυχία να χάσει τη γυναίκα του και είναι υποχρεωμένος να μεγαλώσει το παιδί του, που αυτή ήταν η μοίρα του. Το να πάει όμως ένα παιδάκι, μωρό, χωρίς να το ρωτήσω εγώ,
να μεγαλώνει με μένα και με τον Στέφανο, χωρίς να το ρωτήσω εγώ. Όταν το βαφτίζετε, το ρωτάτε. Όχι, δεν θα ήθελα να το βαφτίσω, μπορώ. Θα ήθελα να το βαφτίσω, να είναι ένα παιδί 15 χρονών και να το ρωτήσω ακόμη και τι. Εγώ θα το φωνάζω Κώστα, να το ρωτήσω και τι όνομα θέλω να του βάλω στη βάφτιση. Δεκτό. Λοιπόν, να πω κάτι, μπορώ να πω κάτι. Παρακαλούμε, κυρία μου, βεβαίως. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι, ναι, σαν άκουσμα μου φαίνεται πολύ περίεργο το να γίνεται η υιοθεσία. Αλλά μπορούμε να σκεφτούμε λίγο πιο πέρα, λίγο πιο ανοιχτά και να πούμε ότι ένα παιδί για να μεγαλώσει, μάνα, πατέρας, γονιός, λέγεται αυτός που θα το μεγαλώσει, τα παιδιά μας χρειάζονται αγάπη. Αυτό είναι το εφόδιο, αγάπη και φροντίδα. Αυτό είναι το εφόδιο που θα πάρουν μαζί τους για να γίνουν ό,τι γίνουν. Και αρχές. Αυτά είναι τα θεμέλια για τα παιδιά. Εάν λοιπόν ένα παιδάκι που ξέρουμε όλοι πώς είναι τα γαμοϊδρύματα αυτά, το πάρουν δύο άντρες ή δύο γυναίκες εξίσου και το μεγαλώσουν με πάρα πολύ αγάπη, δεν θα είναι καλύτερα από το να μεγαλώσεις ένα ίδρυμα με οποιαδήποτε κακουχία μπορεί να υπάρχει? Μόλις ολοκληρώσετε θα σας απαντήσω. Αυτό. Λοιπόν, καταρχάς, για να υπάρχουν ιδρύματα, θα με συγχωρέσετε οι γυναίκες τώρα εσείς στο τσάτ από κάτω ή γενικότερα, για να υπάρχουν ιδρύματα τέτοιου είδους, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη της ζωής τους, πολύ μεγάλο λάθος αυτό, κάνανε παιδιά τα οποία μετά τους δώσανε μία κλωτσιά. Το πρώτο καταδικάζω, ναι. Το πρώτο καταδικάζω είναι η γυναίκα μάνα που δίνει στο παιδί της κλωτσιά, όποια και αν είναι η συνθήκη. Ναι. Όταν λοιπόν εσείς οι γυναίκες, και δεν εννοώ εσάς τις παρούσες κυρίες, εννοώ γενικότερα, όταν εσείς οι γυναίκες προσέχετε, έχετε ένα φραγμό στη ζωή σας και δεν επιτρέπετε να γεννιόνται παιδιά που δεν θα έχουν ένα αύριο δίπλα σε έναν άντρα που είστε, ή να το μεγαλώσετε παλικάρια μόνες σας, από το να πάνε σε ένα ίδρυμα όπως η Άντζελα Δημητρίου, τότε είναι έτσι θα κλείσουν τα ιδρύματα. Θέλω λοιπόν να κλείσουν τα ιδρύματα σιγά σιγά. Αυτό εξαρτάται από τις γυναίκες. Δεν είναι όλες οι γυναίκες δυνατές. Ακριβώς. Δεν έχουν όλες οι γυναίκες τις βάσεις από την οικογένεια να σταθούν μόνο στα πόδια του. Δεν ξέρεις τη συνθήκη της κάθε. Δηλαδή μην το... Ωραία, το δέχομαι αυτό. Πόσες γυναίκες... Μα ακόμα και έτσι να είναι, υπάρχουν αυτά τα παιδάκια. Ωραία, πόσες κυρίες μανούλες... Ευτυχώς υπάρχουν. Πόσες κυρίες είναι στην αναμονή. Πόσες κυρίες είναι στην αναμονή. Ακριβώς. Σε λίστες με τους άντρες τους. Και ποτέ δεν τα παίρνουν. Και ποθούν και λαχταρούν να πάρουν, ναι, και να μεγαλώσουν ως μανούλες ένα παιδάκι. Ναι. Είναι τόσο πολλά τα... Εκεί διάφορα... μπαίνει η γραφειοκρατία που... Άντε μπράβο, άντε μπράβο λοιπόν. Ας κάνει, ναι, κάτι που ας κάνει. Αν και θα έπρεπε να υπάρχει όλο αυτό, γιατί είναι αθώες ψυχούλες, είναι παιδάκια, οπότε ναι, θα έπρεπε να εξετάζεται 10 φορές παραπάνω από ό,τι εξετάζεται τώρα το που θα πάει ένα παιδάκι. Ναι, το... Αλλά ναι, σίγουρα αυτό... μπαίνει η γραφειοκρατία μας. Ως γυναίκα μιλάτε πάρα πολύ σωστά, ότι καταρχάς οι άνθρωποι που θα υιοθετήσουν ένα παιδί πρέπει να εξετάζονται από ψυχιάτρους ειδικούς τουλάχιστον ένα χρόνο. Οι γυναίκες αυτές που θα πάρουν παιδί να είναι νέες, ενώ δηλαδή μια νέα ηλικία, να μπορούν να αντέχουν και να μπορούν να τρέξουν με το παιδί αργότερα. Εκτός κι αν είσαι Μενεγάκη, Ανδρεούλη. Εκτός αν είσαι η Ελένη Μενεγάκη, η οποία είναι μία και μπορεί να έχει 200 γυναίκες να την υπηρετούν και μπορεί να κάνει και παιδί στα 60. Αυτό είναι μια μεμονωμένη περίπτωση όμως, και επειδή δεν είναι το σύνηθες αλλά είναι το σπάνιο, ας κοιτάξουμε για το σύνηθες που έχουμε γύρω μας. Ναι, ναι. Που θεωρώ στα 60 το να κάνει παιδί, δηλαδή... Η κυρία Μενεγάκη, ακόμα και να πάει 60 θέλει τουλάχιστον 5 χρόνια, γιατί είναι στην ηλικία μου, επομένως δεν είναι 55 ετών. Εντάξει, και τώρα να κάνει παιδί μπορεί να το μεγαλώσει, αλλά δεν θέλει πλέον να έχει παιδιά. Δεν νομίζω. Είναι κάτι... Πολύ λάθος. Και για το παιδί και για τη μάνα. Είναι πάρα πολύ λάθος. Για μένα προσωπικά είναι λάθος μια γυναίκα αυτής της ηλικίας να γεννάει παιδιά.
Ακριβώς. Διότι το παιδί θέλει μια μάνα φρέσκια, μια μάνα που να τρέξει έτσι, όταν είναι 5 χρόνια σε ένα πάρκο. Έτσι. Ακριβώς. Οπότε γιατί δεν έχει τη δύναμη. Ούτε καν να τρέξει και από πίσω όταν όσο θα βγαίνει στις καφετέριες. Ναι. Όσο και να μην φαίνεται, όσο και να μην φαίνονται τα χρόνια, όσο και να τα φτιάχνουμε, όσο και να καλύπτονται, έτσι, τα χρόνια πάντα αφήνουν σημάδια στην ψυχή. Ακριβώς. Αυτό είναι νόμος. Εννοείται. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, θα σας διακόψω. Τόλια μου, είδα ότι έκλεισες. Συγγνώμη. Είδα ότι έβγαλες τη φωτογραφία. Μήπως έχεις κάποια με κατακόρυφο? Όχι, αγαπή, έβγαλα τη φωτογραφία και έβγαλα αυτή γιατί φαγωθήκατε με το βυζί και θεώρησα ότι θα πρέπει να το κρύψω λίγο. Απλά. Δεν ήθελα να συνεχίζεται η κουβέντα των βυζιών. Τώρα, αν θέλεις, σου βγάζω και με κατακόρυφο και γυμνίω ότι γουστάρισα. Αλλά δεν είναι για εδώ. Συνέχισε. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά, σαν πρόσωπο, λατρεύω τη γυναίκα μάνα. Λάτρεψα τη μάνα μου, θα τη λατρεύω όσο ζω. Αγαπώ τη γυναίκα. Τη γυναίκα μάνα είναι αντικατάστατο πρόσωπο στο παιδί. Εννοείται. Το παιδί με τη γυναίκα που μεγαλώνει και ο πατέρας απλά συνυπάρχει. Δίνει κάποια πρότυπα, αλλά συνυπάρχει. Η μάνα κάνει πολλή δουλειά στο παιδί της. Αν είναι καλή μάνα, φυσικά. Από εκεί και πέρα, εμένα καμία κοινωνία δεν θα μου επιβάλλει πράγματα. Φυσικά και θα δεχτώ το νομοσχέδιο αν ο κύριος Πρωθυπουργός και οι υπουργοί υπογράψουν τις υιοθεσίες. Όμως δηλώνω δημόσια ότι ποτέ δεν θα κάνω χρήση της υιοθεσίας παιδιών εγώ προσωπικά. Γιατί είμαι κατά. Εγώ δεν θα κάνω χρήση. Αν έχω αυτό το δικαίωμα, δεν θα κάνω χρήση ποτέ. Ναι, ρε παιδί μου, απλά εγώ το έθεσα έτσι γιατί ακούω. Σου είπα, δεν είμαι. Να ξεκαθαρίσω από τώρα, όλα τα ακούω περίεργα. Αλλά δεν είμαι. Όχι, ακούω συνέχεια το ότι ένα παιδί από γκέι, λεσβίες, ας πούμε, δεν θα βγει γκέι το παιδί. Γκέι δεν θα βγει το παιδί, όμως. Ακριβώς, υπάρχουν και ναρκωμανείς γονείς. Υπάρχουν και πουτάνες μάνες και δολοφόνοι πατεράδες. Δεν σημαίνει ότι βγήκανε τα παιδιά τους έτσι. Το παιδί όμως θα υποστεί μεγάλο μπούλινγκ στο σχολείο γιατί η κοινωνία είναι ανέκδοτη. Και με μια πουτάνα μάνα θα υποστεί μπούλινγκ στο σχολείο και με ένα ναρκωμανή γονιό. Με όλα αυτά, με όλα οπότε, αυτά. Οπότε, ναι, δεν μπορούμε να το. Το bullying θα το υποστεί εάν δεν. Αυτοί που θα κάνουν το bullying δεν έχουν πάρει τις ιερές βάσεις από το σπίτι. Μπράβο. Οπότε, μπράβο. Δεν φταίνε τα παιδιά, φταίει η ίδια η κοινωνία και οι ίδιοι οι γονείς. Ανούλα μου. Εγώ κάνω τον αντίλογο, καταλαβαίνετε. Ζεις αυτή την κοινωνία. Θεωρείς ότι αυτή η κοινωνία δίνει βάση στα παιδιά, δίνει τη σωστή βάση να μην κάνουν bullying που το ένα τρώει το άλλο? Όχι, απλά, αλλά δεν μπορώ κιόλας να χωνέψω το ότι επειδή είμαστε άχρηστοι σαν κοινωνία και δεν έχουμε ή δεν μπορούμε να δώσουμε ιερές βάσεις στα μικρότερα παιδιά, να στερούμε το δικαίωμα από άλλα παιδιά να ζήσουν σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι. Εντάξει, τώρα η οικογένεια για σας είναι μάνα και πατέρας, φαντάζομαι, αλλά οκ. Okay. Για μένα είναι όλοι άνθρωποι. Η οικογένεια είναι αυτή που θα περιθάλψει ένα παιδί, θα του δώσει αγάπη, εγώ, λοιπόν, φροντίδα εγώ, και βάσεις λοιπόν, γερές. Ωραία. Εγώ το δέχομαι, κυρίες μου. Αυτό ας υπογραφείτε το νομοσχέδιο, ο Σάκης έχει. Εγώ θέλω να υπογραφούν οι γάμοι. Από εκεί πέρα, αν δώσουν και τις υιοθεσίες, καλά κάνουν και θα τις δώσουν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Εμένα με ενδιαφέρουν οι γάμοι. Ναι, εντάξει, αν και, εντάξει, εγώ ας πούμε και σαν straight είμαι κατά του γάμου, οπότε... Εγώ είμαι αρρωστημένος των γάμων όμως, αυτή είναι η διαφορά, εγώ είμαι αρρωστημένος. Οκ. Χαρτιά είναι, ξέρεις, μια υπογραφή είναι. Ναι, χαρτιά δηλαδή, είναι, αλλά είναι και, είναι και τιμή. Παντρεμένος είσαι στην έχω, ουσία. Και εγώ έχω δύο σύμφωνα κάνει με τον ίδιο άντρα, από εκεί πέρα δεν με νοιάζει αυτό, μ' αρέσει ο πολιτικός γάμος. Στην ουσία όμως παντρεμένος δεν είσαι. Φυσικά και είμαι. Οπότε... Αλλά θέλω να το δω τον πολιτικό γάμο, θέλω να το ζήσω. Το είχα όνειρο ζωής από 18 χρονών. Okay. Άρα είναι κάποια δική μου επιθυμία, κάποια δική μου ανάγκη. Ναι, 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 κατάλαβα, ναι. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι το θέλουν, εγώ το θέλω. Είναι δική μου ανάγκη. Καλημέρα, καλημέρα. Τι διαφορά έχει το σύμφωνο συμβίωσης από τον πολιτικό γάμο? Το σύμφωνο συμβίωσης, να ξέρετε, είναι κάτι πάρα πολύ ισχυρό.
πάρα πολύ ισχυρό, πάρα πολύ δυνατό, όπως και ο πολιτικός γάμος. Όμως, μου αρέσει ο πολιτικός γάμος εμένα, γιατί το θεωρώ ακόμα πιο στέρεο, πιο σίγουρο, πιο στέρεο, πιο δύσκολο να λυθεί. Όχι, ακούστε. Στο σύμφωνο συμβίωσης, ουσιαστικά, τακτοποιούν τα θέματα τα οικονομικά περιουσιακά. Αν φύγει ένας από τους δύο, αν πεθάνει, δεν δικαιούται άλλος ούτε τη σύνταξη, ούτε ασφάλεια. Μπράβο. Δικαιούται ούτε περίθαλψη δεν υπάρχει. Ενώ με τον πολιτικό γάμο θα δικαιούται και σύνταξη κυρίας, όπως μια γυναίκα που παντρεύεται. Καλαγία μου, δεν το ξέρεις καλά, δεν το ξέρεις καλά. Με το σύμφωνο συμβίωσης, ο σύζυγος δικαιούται το 50% της περιουσίας εφόσον δεν υπάρχει παιδί. Αν του έχεις κάνει διαθήκη να παίρνει όλα, αν δεν του έχεις κάνει διαθήκη το 50%. Φυσικά, δεν κατάλαβες, πρέπει να γράφεται στο σύμφωνο συμβίωσης. Αν δεν γράφεται μέσα στο σύμφωνο συμβίωσης, όχι, θα όχι, παίρνουν όχι, οι γονείς, όχι, τα όχι, δεν το ξέρετε καλά. Έχει δίκιο σαν όρος, πρέπει να γραφτεί σαν όρος. Να σου πω, Αντρεούλη, γιατί το συζητάμε, γιατί το συζητούσαμε στο Instagram. Ωραία, άσε να σου πω τι έγινε. Μα δεν ακούς εμένα που το έχω κάνει όμως, δεν ακούς. Η συμβολογράφος μου γράφει. Αν δεν γράψετε όλους, ισχύει το 50% της περιουσίας σας, είτε του άντρα σας, είτε του δικού σας. Και λέω κι εγώ δεν θέλω στο να ισχύει. Στο μιλητό. Όχι, γραπτά. Αυτό λέμε, γραπτά. Ναι, το λέει, μα το λέει το σύμφωνο, το 50, ναι, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Εγώ αν πεθάνω, θεωρείς ότι αν πεθάνω κάποτε μετά από 100 χρόνια, 200, 500, θεωρείς ότι εφόσον έχω έναν άντρα θα ήθελα να πάει η περιουσία μου πουθενά αλλού πέρα από τον άντρα μου? Μα γι' αυτό έγινε, επειδή πολλά ζευγάρια ήταν χρόνια μαζί, μα ήταν σπίτια μαζί, φτιάξανε. Ναι, το έγραψα μέσω σύμφωνο ότι όλη η περιουσία μου επιθυμώ να πάει στον άντρα μου αν πεθάνω και έχω κάνει και διαθήκη. Η διαθήκη μετράει, ξέρετε. Ακούστε όμως, για κάποιους που δεν γνωρίζουν, το σύμφωνο συμβίωσης βγήκε γιατί υπήρχαν ζευγάρια που ήταν χρόνια μαζί και ξαφνικά μπορεί να πάθουν κάποιους ανακοπή. Μπράβο. Και παίρναν την περιουσία ενός σπίτι που μπορεί να το κάνανε μαζί, να ήταν στο ενός το όνομα και ξαφνικά ξεσπιτώθηκε ο άλλος, έμεινε στον άστρο και τα παίρναν οι συγγενείς. Το σύμφωνο συμβίωσης, όλοι μ' αγαπάνε. Το σύμφωνο συμβίωσης είναι τόσο ισχυρό όσο είναι και ο πολιτικός γάμος. Τον κύριο λόγο σε έναν άνθρωπο που έχει κάνει σύμφωνο συμβίωσης ακόμη και στα νοσοκομεία, δεν τον έχει η μάνα του παιδιού που είσαι παντρεμένος, αλλά τον έχεις εσύ. Είναι πρώτου βαθμού συγγενεία. Σε μετατρέπει σε πρώτο βαθμό. Γίνονται κοινές φορολογικές δηλώσεις και τα άτομα έχουν βαθμό συγγένειας αμέσως πρώτου βαθμού. Ναι, αλλά δεν δικαιούται σύνταξη και ιατρική περίθαλψη. Θα το δικαιούμεθα με τον πολιτικό γάμο. Αυτό δηλαδή, αν δεν γίνει πολιτικός γάμος, δεν το δικαιούται. Ωραία, εγώ με τον άντρα μου τον Στέφανο, λοιπόν, επειδή ούτε ο Στέφανος θα πηγεί στη σύνταξη. Αλλά και εμείς οι καλλιτέχνες δεν έχουμε καλές συντάξεις. Επομένως, επειδή δεν περιμένουμε να συνταξιοδοτηθούμε, αυτό δεν μας αφορούσε. Μας αφορά όμως ο γάμος. Κοινωνικά με αφοράει ο γάμος. Και να ξέρετε και κάτι άλλο, παιδιά. Το θέμα είναι κοινωνικό. Δεν το έχετε ζήσει. Όταν έμπαινα εγώ σε κάποιο νοσοκομείο. Να διακόψω λίγο, Αντρεούλη. Ωραία τα λες εσύ, αλλά λες, εγώ δεν θα πάρω σύνταξη. Γιατί δεν πληρώνεις ένσημα για να πάρεις σύνταξη καλή? Πώς πληρώνουμε ένσημα, κύριε Γιάννη μου, αλλά κάποια στιγμή όταν δεν δουλεύεις κάθε χρόνο στο θέατρο, τα κόβεις και ξανακάνεις ένταξη. Όχι, γιατί επειδή στο έτσι πως το είπες. Αν δουλεύεις μόνιμα, παίρνεις μια σύνταξη της πείνας. Οι καλλιτέχνες δεν έχουν μεγάλη σύνταξη. Ναι, δεν πληρώνεις ο ίδιος. Πληρώνεις ο ίδιος, αλλά να πληρώνεις ο ίδιος συνέχεια χωρίς να δουλεύεις, το κόβεις και ξανά όταν δουλεύεις πάλι. Επομένως, δεν έχεις χιλιάδες. Πληρώνεις όταν δουλεύεις. Όταν δεν δουλεύεις, από πού θα πληρώσεις? Γιατί να πληρώσεις? Χαμένα δεν πάνε. Εντάξει. Καλύτερα να κάνεις μια ασφάλεια να ταξιοδοτηθείς. Αλλά λέμε τώρα. Το θέμα μας λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, είναι το εξής. Ότι πρώτον να έχεις κατοχυρωμένο τον σύντροφό σου από τη συμμετοχή. Όχι, εδώ γίνεται μάχη εδώ, στήθος με στήθος. Να πω την αλήθεια μου, αυτή η φωτογραφία είναι ωραία. Όχι, 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 για να ανοίξω την κάμερά μου. Να, και δείξε και τα χεράκια που τα έχεις. Τα χεράκια είναι εδώ.
Πούντα. Μετά από τόσες ώρες που θα είναι. Να πω κάτι. Ναι. Άρα στο θέμα για να κατέβω κιόλας. Πρώτον, δεν έχουν τίποτα με την κυρία Τόνια να είναι καλά η κυρία. Αλλά η Πελαγία έχει καλύτερα βυζιά, θα πει, πάμε. Όχι, πρώτον η Πελαγία. Όχι, δεν θα συγκρίνεται. Περίμενε να τα πω. Μίσω. Η Πελαγία μοιάζει πιο πολύ με γυναίκα 100%, ενώ η Τόνια μοιάζει λίγο προς το αντρικό το στυλ της. Τι λες, Χρήστη. Έβγαλε συμπέρασμα, γρήγορα. Τι λες, μωρέ, Χρήστη, τώρα. Γιατί πρώτον, αν με επιτρέψει η Πελαγία, μπορώ να βάλω κάτι και θα τα πω ότι είναι... Για βάλε. Μας τρομάζεις τώρα να βάλεις, κάτι, τι να βάλεις. Εγώ είμαι για το τι θα βάλω. Έχει και τα κρυπτογραφικές φωτογραφίες. Να βάλει κάτι τέτοια ώρα. Δεν είστε για μια σοβαρή κουβέντα, υποβαθμίζετε τη συζήτηση, Παναγία μου. Δεν μπορώ. Είναι πράσινο, είδα κάτι παίζει με το ίδιο. Περίπου σε λίγο θα κατεβάσω για να ανεβείς. Για κάτσε να δούμε τι δείχνει. Τι δείχνεις τώρα εδώ. Αυτά είναι βίζια. Είδα μια γελάδα. Είδα μια γελάδα. Μισό λεπτό. Κάνετε λάθος. Είναι στρογγυλά. Ξαναβάλτε να μία. Ξαναβάλτε να. Πάμε. Πάμε. Βαθύ ακούστηκε το πάμε του Σεχίδη μου. Είναι και πολύ όμορφα και πολύ στρογγυλά. Με το νυχτικάκι, εντάξει. Και... Όπως είναι πάνω στο κεφάλι τα... Και πολύ στρογγυλά. Ανάμεσα από τα βιβλία. Ανάμεσα στα. Κρίς. Ναι. Νομίζω ότι έκανες μια επιστημονική ανάλυση. Κρίς, επίσης πρέπει να με ακολουθήσει για να με κάνεις φίλο. Την είχε και έτοιμη. Θα ξαναμπω για τελευταία φορά παράθυρο και δεν με νοιάζει. Τι γίνεται με τον Κρίς. Κρυφό ταλέντο. Αυτές είναι οι φωτογραφίες ή από συνομιλίες σας. Για να δω. Από παλιές ένδοξες στιγμές. Όχι, στη Σοφίτα. Καλέ, όχι, καλέ, ο Κρίς πληρώνει τα πριβέ, δεν ακούτε τόσο καιρό. Από πού ακούγεται η Γιαννούλα, ρε παιδιά. Από μένα, εκεί που έχει τη φωτογραφία μου. Καλημέρα. Νομίζω η Τόλια πρέπει να απαντήσει. Τόλια, πρέπει να απαντήσεις. Τόλια. Και κάτι ακόμα που θα σας πω, όταν θα το πω και είναι αλήθεια, μόνη της η Πελαγία, χωρίς promotion, τι εννοώ promotion, χωρίς να κοινοποιήσει το live, χωρίς να καλέσει κόσμο, βαριά, ένα 250 άτομα τα μαζεύει αβέρτα. Ο Κρίς παλεύει με όλες του τις δυνάμεις να του βγάλει για το blog. Και να μην μου το βγάλει. Α, τον έχει μπλόγει. Παλεύει να βγάλει το. Ένα λεπτό, Κρίς, ένα λεπτό. Τώρα θα μου χρωστάς χάρη εμένα, Κρίς. Πρόσεξε, ένα λεπτό, Πελαγία, βγάλει το για μένα, βγάλει το. Και καταρχάς... Αυτό το αλλάζει όλα. Βγάλει το για μένα, Πελαγία, έλα. Τώρα μου χρωστάς χάρη, Κρίς, ξέρεις, Όπα, έχουμε ανταλλαγές. Λοιπόν, για τον Αντωνούλη θα βγάλει η Πελαγία τον μπλοκ του Κρίς. Και για να το κάνει αυτό η Πελαγία, ο Αντρεούλης μας ακολουθήσει το Θεοφυλάκο. Έτσι πάνε αυτά. Να ακολούθησε, Γιάννα. Όχι, μα ακολούθησε ο Αντρεούλης, μια χαρά. Είμαστε... Να μην το μπλοκ του Κρίς, φίλοι. Έλα ρε Πελαγία, κάνω για μένα. Ο Κρίς είναι καλό παιδί. Και να ακολουθήσει και εμένα ο Κρίς βασικά. Αυτό έχει μείνει τώρα. Εσένα θα σε ακολουθήσω. Για χάρη της Άννας. Αλλαξοκολλιές με τα follow. Ωραία, τον έβγαλα τον Κρίς. Μπράβο ρε Πελαγία. Κατήρου του εθνικού μας τάγμα, ξέρετε. Ευχαριστώ, Πελαγία μου.
Αλλιώς δεν θα σε έβγαζα, Κρίς. Είναι καλό και παιδί, Κρίς. Και κάτι ακόμα. Αντρεούλη, να κινήθηκε ο Αντρεούλης. Πες το παντάκια μου, ό,τι θέλεις, πες. Να πες. Δεν θα πω ονόματα, θα πω μόνο ένα προφίλ και μπορεί να το ξέρεις. Πες μου το. Το θυμάσαι το Αυτόφορο TV, μη πεις όνομα. Νομίζω το έχω διαβάσει κάποια στιγμή, ναι. Ναι, ξέρεις ποια το είχε. Είχανε... Ξεκινάει από τρέα και τελειώνει η Σελήνα. Θα ανέβει σε λίγο η πυρήνα, πώς λέγεσαι. Okay. Ωραία, θα το πω. Πες, η λεγόμενη, επειδή μιλάμε με ονόματα, σε ένα βίντεο, επειδή είχε πολλά δικαστήρια, πώς λέγανε, η Μέρη η Τρελίνα, βρήκαν ένα βίντεο δικό της. Αυτό είπαμε. Έκανα ένα βίντεο. Περιπλανόμενη, σε λίγο θα ανέβεις. Έκανα bullying την Αλίκη και η Αλίκη εμένα και με πήγαν στο αστυνομικό. Κρίς, συνεχίζουμε σε λίγο γιατί η περιπλανόμενη. Ναι, θα δείξει, περιπλανόμενη. Θέλει να μπει στο ρίγκ η περιπλανόμενη. Τελείωσες, Κρίς. Okay. Και... θα ανανεβεί λίγο η περιπλανόμενη, θα ξανανεβείς πάλι, Κρίς. Κύριε Γιάννη, την ξέρετε την περιπλανόμενη, μην ανέβει και δείξει καμία. Μην ανέβει πάρα, μα την ξέρετε μόνο, μην ανέβει πάρα και δείξει καμία. Όχι, δεν ξέρω, άλλο μόνο. Το live παιδί είναι και αυτό εδώ. Περιπλανόμενη, πού είσαι. Ποιος έφυγε, ρε παιδιά. Κάποιος άλλος έφυγε στο μεταξύ, δεν έφυγε ο Κρίς. Όποιος έφυγε. Την κατέβασε, άλλος έφυγε, δεν έφυγε ο Κρίς. Ποιος κατέβηκε. Πάμε. Μόνο ο Κρίς δεν κατέβηκε πάντως. Η Τόλια κατέβηκε, γιατί... Να κάθεστε 2-2 στα παράθυρα για να χωράμε πολύ. Κάτι ήθελες να δείξεις, περιπλανόμενη. Ναι, μισά λεπτά. Ναι. Κάτσε. Κρίς, πες άποψη. Πάμε, Κρίς. Μία άποψη, Κρίς. Τι έγινε τώρα. Του βυζιού το πανηγύρι. Η κοπελίτσα είναι από την άρμη μου αυτή, παιδιά. Να σημειωθεί λίγο αυτό. Τι έγινε, ρε παιδιά, σήμερα. Να. Όχι. Όχι. Όλοι οι βυζιού μου προκαλέσανε. Πάρε θέση, Κρίς. Πρώτον. Τι όχι. Περίμενε να σε εξηγήσω. Αλλάξε τη δικιά μου, Νονά. Κάνε πίσω, κοπέλα. Λοιπόν, η Τόνια έχει... θα το πω. Με αυτή τη φωτογραφία έγινε πασαρία με την πρώην αδερφή μου. Του Γιάννη η εικόνα έχει παγώσει. Α, όχι, έχει κοκαλώσει. Αλήθεια, λες τώρα. Θα το πω. Έχει βάλει φωτογραφία και καλά ότι είναι εκεί και έχει πάει αλλού. Λοιπόν. Της Τόνιας, το δέρμα είναι λίγο πιο... Τόλιας, όχι Τόνιας. Τόλιας είναι πιο σκούρο και δεν είναι πιο... δεν είναι και τόσο σεξι, περίμενε. Της Πελαγίας είναι πολύ... Άσπρο, σαν το δικό μου, Πελαγία. Ναι, είναι άσπρη σαν και εμένα. Είμαστε άσπροι, εγώ και η Πελαγία. Είμαστε άσπροι άνθρωποι, άσπροι. Είμαστε σαν το κάλαμα. Της κυρίας εδώ με το κόκκινο, πρώτον, δεν έχει πάλι το γυναικείο στυλ να το δείξει πρώτον. Γυναικείο έχει, κοπέλα, μην τη λες. Γυναικείο έχει. Ναι, και δεύτερον. Απλά είναι άλλο στυλ. Ναι. Ναι, τις πελαγιές είναι άσπρα σαν το γάλα. Και δεύτερον, είναι και πιο απαλά, πιο αφράτα. Σαν το γάλα, είπες. Πάντως, βρε Κρίς μου, σε καταλαβαίνω. Μετά από αυτό θα υποφέρεις. Τα σημειώνεις, κύριε Γιάννη, κρατώ σημειώσεις. Τα καταγράφω στο ντοσιέ μου. Έχω ντοσιέ εδώ και τα... Περίμενε, της κυρίας είναι πεσμένα. Πεσμένα. Όχι, δεν υπάρχει. Φορά λίγο η αλλιά, Κρίς. Κρίς, αυτή τη δεν μπορούν να είναι και μεγάλα και να είναι. Δεν υπάρχουν πεσμένα βυζιά. Απλά είναι μεγάλα και φαίνονται σαν πεσμένα. Δεν γίνεται να τα έχεις όλα δικά σου, Κρίς.
Συγγνώμη, εγώ τη γυναίκα μεγάλα... την... Οπότε από ό,τι καταλάβαμε ο Κρίσου είναι δαγκωτό πελαγία. Λοιπόν, έλα, έλα, παιδιά, 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 το έχω, έλα, έχουμε νικητή, παιδιά, έχουμε νικήτρια. Δεν τελειώσαμε. Να γίνω μεγάλη. Μπορεί να ενδιαφερθούν και... Η Γιάννα τώρα, θα γελάς. Δεν ξέρω να τα βάλω, μου καλέ. Τα ξέχασα. Ναι, ρε, παιδιά, δεν μιλάω σαν... Βάζει ένα μεγάλη, κύριε Γιάννη, τι το να... Είπα να γίνω μεγάλη. Φαίνεται μισή η φωτογραφία μου. Δεν βλέπουμε... Τι δεν βλέπεις? Να, η γυναικάρα με τα όλα της. Δεν βλέπεις? Έχει και το, συγγνώμη, και το καγιόν της και, τα, και το κρίνισμά της. Δεν είναι γυμνασμένη. Από όλα. Δεν είναι γυμνασμένη, Κρίς. Λείπει γυμναστική. Συγγνώμη, κύριε Γιάννη, τη γυναίκα την θες αρσιβαρών. Με τι αρσιβαρών, να μην πιάνεις και πιάνεις αυτό εδώ πέρα, να είναι λίγο... Μα τις πελαγιές δεν τα πιάνεις. Γυναίκα θέλει, δεν θέλει στο σαλόν, ε. Τι θέλει μπαμπάτσι, κύριε Γιάννη. Να έχει και λίγο σκληρότητα. Και κάτι ακόμα. Ναι, ναι, περίμενε. Ποιες κατεβγε. Η πελαγία... Περιποιείται τον εαυτό της 100%. Βλέπεις και το μαλάκι της... Εσύ που το ξέρεις όλα, για κάτσε λίγο, μισό λεπτό, εσύ που τα ξέρεις. Που τα συζητάμε πριβέ. Μα εσύ τον έχεις μπλοκ. Ρε πληρώνει λέμε ο Κρίς τώρα, τι λέμε τώρα, ό,τι να λέμε. Συγγνώμη, συγγνώμη, εντάξει. Είναι δωροθέτης μου, τι δεν καταλαβαίνεις, άξες τη Γιάννη. Πόσα σε δίνει, 5 ευρώ... Και γιατί να σου πω, εσύ έλεγε την άλλη φορά πόσα λεφτά έβγαλε τα παιχνίδια. Ναι. Εγώ γιατί να σου πω. Εγώ θα το πω μια φορά και δεν με νοιάζει. Για την πελαγία θα έδινα και ένα... Θα το πω 3 λιοντάρια. Όχι μικρά. Δεν ρίξα τώρα. Πού κολλάς. Μαλάκα, όλο λες. Όλο λες. Γιατί για να πάρεις το 30%. Γιατί, όχι. Διαφήμιση σε κάνω. Κύριε Γιάννη, όταν θα ανοίξει ή θα ανέβει στο δικό μου το live, τότε θα τη το πετάξω. Κρίς, πες είμαι ταγμένος στα βυζιά της πελαγίας, τέλος. Για πες το να τα ακούσω. Είσαι ταγμένος. Γιατί δεν τα λες. Ωραία, θα το πω αλλιώς. Είναι ο κρυφός μου πόθος. Μπράβο. Τώρα το χάλασες. Ο πόθος. Γιατί το χάλασε, μια χαρά το χάλασε, μου χάλασε. Ναι ρε, έλα, κύριε Γιάννη, επειδή θες... Δεν θέλω τριαντάφυλλα τίποτα από σένα. Εδώ υπάρχει ένας ερωτάς μεγάλος. Ξημερώματα. Κύριε Αντρεούλη, επειδή εμένα δεν μου αρέσουν δημόσια να δίνω δώρα, προτιμώ πελαγία. Δηλαδή έχεις γίνει και εσύ υπογείος, βλέπω, ε. Μπράβο, Κρίς. Αυτή της άποψης είμαι και εγώ. Θα δω από κοντά. Να σου πω και κάτι. Κύριε Γιάννη, εγώ τη τασκάω έτσι και της λέω... Τι σκάς. Αυτό το τη τασκάω, λέει. Αφού όλη την ώρα μπλοκς είχε. Πώς τα σκάς? Καταρχάς... Σήμερα τον έκανα, πια όλη την ώρα. Να σου πω και κάτι. Σήμερα τον έκανα και τον έβγαλα. Όχι. Κάτι του εθνικού μας τάρα. Αχ, μου χρωστάς χάρες τώρα και σε μένα μου χρωστάς χάρες. Ναι, σε χρωστάει μεγάλη χάρη γιατί δεν είχα σκοπό να τον βγάλω, τον λέω δημόσια. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Αχ, θα πέσουν τη λεοντάρια τώρα. Ο Κρίς έταξε. Γενικά ο εθνικός έχει, δηλαδή... Με επηρεάζει εντός εισαγωγικών, δηλαδή σέβομαι τη γνώμη του και τη μετράω. Μην ξεχνάς ότι είσαι γεννημένη 1η Ιουλίου και είμαι γεννημένος 1η Ιανουαρίου. Είμαστε δύο απέναντι ζώδια που είμαστε δύο άνθρωποι, εσύ είσαι μια straight γυναίκα, εγώ είμαι ένας γκέι άντρας, αλλά δεν ήμουν ένας γκέι άντρας, θα ήμουν και εγώ το τυπημένος με τα βυζιά σου και με σένα. Επομένως... Όπα! Ερωτευμένος. Καψούρα μεγάλη. Να μην τα ακούσει ο Στέφανος. Δεν έχει καμία δουλειά. Ο Στέφανος είναι ο άντρας μου. Πηγαίνω μόνο με άντρες. Μα αγαπάει και με συμπαθεί όπως και εγώ.
Απλά το ωραίο να λέγεται μια ωραία γυναίκα, δεν μπορούμε να αντισταθούμε σε ένα ωραίο βλέμμα μια ωραία γυναίκα. Συγγνώμη, δηλαδή, τώρα βλέπουμε τώρα. Μα αυτή δεν είναι γυναίκα, Αντρεούλη, ζυζάνιο είναι. Είναι γυναίκα, παιδιά. Ζυζάνιο είναι. Κάρα είναι γυναίκα. Ξέρει κάτι, Αντρεούλη, ο Γιάννη με έχει βάλει στο μάτι και επειδή δεν θέλω, έχει βγάζει πολλέ φορέ μια Γιάννη, κόντρα απέναντί μου. Η ψυχολογία κάνει ένα μεγάλο λάθο στη ζωή τη και τη το έχω πει. Εάν εγώ. Αν εγώ ήμουν η Πελαγία, όσο ας πούμε σαν άντρας που είμαι, με το μυαλό που έχω, αν η Πελαγία είναι καλό παιδί, η Πελαγία θα ήταν παντρεμένη με πολύ πλούσιους από πολλά χρόνια πριν. Φταίει και η ίδια, κάνει λάθος επιλογές. Είναι κολοσυστηματική. Εντάξει, έπρεπε να μην ήταν συναισθηματική τόσο και θα σου έλεγα εγώ που θα ήταν η Πελαγία σήμερα. Πελαγία, να κάνω μια ερώτηση. Έπρεπε να το γνώρισε. Το κολλιέ στο λαιμό αληθινό είναι ή ψεύτικο είναι? Όχι, ψεύτικο, τι αλήθεια. Η Πελαγία είναι μια γυναίκα πολύ αξιολογία. Έχω παρουσιάσει τα αληθινά μου στο Instagram όλα τα συλλεκτικά και τις μάρκες, μη στεναχωριές. Επειδή δεν ξέρετε πολλά πράγματα. Η Πελαγία που βλέπετε εκεί πέρα έχει μεγαλώσει το παιδί της μόνη της. Επειδή μιλάμε και για μητέρας, η Πελαγία έχει κάνει αγώνα για να μεγαλώσει ένα παιδί χωρίς τον άντρα της. Η Πελαγία μπορεί η μαμά της να είναι μια πλούσια γυναίκα, αλλά η Πελαγία δεν πήρε ποτέ από το μάτι της λεφτά. Τώρα που μεγάλωσε. Δεν εκμεταλλεύομαι. Δεν εκμεταλλεύεται. Τώρα που μεγάλωσε, άρχισε και ζει η Πελαγία μια καλύτερη ζωή. Η Πελαγία έχει ταλαιπωρηθεί πολύ για να μεγαλώσει το παιδί της. Λοιπόν, δεν τα ξέρετε αυτά, γι' αυτό σας λέω ξέρω πολλά. Αφήστε. Εντάξει. Και να υπενθυμίσουμε σε κάποιους ότι η φτώχεια δεν είναι αμάρτημα. Εννοείται. Κύριε Αντρεούλη. Αμάρτημα είναι η εκμετάλλευση. Η κακία της ψυχής. Εντάξει. Η κακία. Κύριε Αντρεούλη, άμα ναι, δείτε κάποια έργα του, πώς λένε, τώρα θα σου πω, ενός εθνικού ηθοποιού, ναι, του Βασίλη Καϊλά, αυτός, από μικρό παιδί. Δεν είναι εθνικός ο Βασίλης Καϊλάς, το οποίο είναι ο Βασίλης Καϊλάς, ένα παιδί όχι, καταπληκτικό, το λέω, ταλέντο μεγάλο για που έκλειγε, δεν το ξέρω, ναι, Βασιλάκη. Ναι, ναι. Δεν το λέω εθνικός σαν και εσάς. Να είναι γερός, να είναι καλό όχι, παιδί το λέω, Βασιλάκης. Άμα πάρετε κάποιες ταινίες, ο ίδιος καθότανε και καθαρίζε παπούτσια σε ταινίες. Και πού θέλει να διδάξει ο Βασίλης Καϊλάς ότι από τη φτώχεια μπορούμε να γίνουμε πλούσιοι. Όπως και ο Νάσης που έπλαινε πιάτα. Παιδιά, ακούστε λίγο. Να κάνουμε μια πολύ σοβαρή... Ο Νάσης δούλευε σε τηλεφωνικό κέντρο και μετά κατασκόπευε, άκουγε και μετά πέφτανε εκβιασμού. Παιδιά, θυμίζει κάτι. Παιδιά, και μετά έγινε τύπου. Α, ναι, μου θυμίζει κάποια περίπτωση αυτό, ναι. Ναι, για πες μας, τι σου θυμίζει? Κάποια περίπτωση μου θυμίζει. Γενικά. Πες μας ρε Αντρεούλη, πες μας. Το γράφω πάλι όμως. Ο Νάσης δούλευε σε τηλεφωνικό κέντρο και έστεινε αυτή και άκουγε να συζητάνε και μεγάλα πρόσωπα. Πελαγία, άκου να σου πω. Ο Νάσης είχε, εγώ το δηλώνω δημόσια αυτό, έχω 9 διπλώματα αστρολογίας. Δεν το έκανα ποτέ δουλειά αυτό που μπορούσα να έχω δει. Ναι. Το ωραιότερο οροσκόπιο που έχω δει στη ζωή μου είναι του Αριστοτέλειου Νάση. Από την ώρα γεννήσεώς του και το οροσκόπιο του. Δείχνει ότι θα γινόταν τρισεκατομμυριούχος παγκόσμια και διάσημος. Το γεγονός ότι δεν κατέκτησε την ευτυχία είναι μόνο ένα. Ότι παραβίασε τους νόμους του σύμπαντος και τη μεγάλη του τύχη και αντί να βγάζει τα λεφτά με έναν άλλο τρόπο που θα του ερχόντουσαν όπως και να γινόταν το πράγμα, ήθελε να βγάλει περισσότερα και έκανε κάποιες αδικίες στη ζωή του, όπως καράβια που χαθήκανε για τις ασφάλειες, φώκες που πήγανε στον πάτο για το δέρμα τους και το λίπος τους. Επομένως, πλήρωσε ένα κάρμα ο Νάσης. Γι' αυτό είχε πολύ κακό τέλος. Ο Νάσης είχε ένα οροσκόπιο χρυσό. Ο Νάσης γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Ας το καταλάβουμε. Είναι σπάνιο πρόσωπο ο Νάσης. Όπως σπάνιο οροσκόπιο, όπως και μας αρέσει, δεν μας αρέσει, στον χώρο των καλλιτεχνών στην Ελλάδα, χωρίς να έχει προσφέρει τίποτα, έχει πάρει τα περισσότερα λεφτά στη χώρα μας, είναι φαινόμενο κατά τα δικά μου κριτήρια, χωρίς να κάνει τίποτα και δεν έχει δουλέψει και τόσο σκληρά, απλά παρουσιάζεται, τρώει και είναι μια χαρά γυναίκα βεβαίως, είναι μενεγάκι.
Να, είναι η Μενεγάκη. Είναι ένα φαινόμενο κι αυτό, ναι, ναι, ένα φαινόμενο. Άντε. Βέβαια, έχει ένα οροσκόπιο χρυσό η Μενεγάκη. Χρυσό. Από το πέραμα η Μενεγάκη, έτσι. Ναι, ναι. Με μια μητέρα. Εμένα πάντα μου άρεσε η Μενεγάκη. Από Κολωνό είναι. Πέραμα, πέραμα. Και πέραμα και έχει ζήσει. Μια, ένα χρυσό οροσκόπιο. Εγώ ξέρω ότι πήγαινε σχολείο εκεί στον Κολωνό, στον λόφο Κολωνού. Έχει μετά πήγε στο πέραμα, πέραματιώτησε. Μετά πήγε εκεί, μετά πήγε εκεί στον Κολωνό. Η μαμά κάνει εκπομπή. Επειδή δεν βλέπω εκπομπέ, γιατί κάνει εκπομπή άλλο ή όχι. Κάνει εκπομπή και επιτυχία μια χαρά και είναι και ωραία όπως ήταν. Πρέπει να μου βρει, Ανδρεούλη, και το δικό μου αστρολογικό χάρτη. Δεν γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Πάντως να ξέρει, Ανώ, ότι όλα είναι γραμμένα στη ζωή, στον λόγο. Είναι όλα γραμμένα στη ζωή. Μου έχουν πει ότι είσαι πέφτης μέσα σε αυτά εσύ. Πρώτος. Σου είπα ότι ο Νάσης, δεν έχω δει ωραιότερο οροσκόπιο στη ζωή μου από τον Νάση και της αυτής και της Μενεγάκης. Πολύ μεγάλα άστρα. Ο Αντρεούλης και τώρα να ασχολιόταν με αυτά θα ήταν υποφτήριο, θα πέφτουν τα χιλιάρικα. Ναι, όμως είναι... δεν το έκανα, το θεωρώ πολύ ιερό για να το εκμεταλλευτώ, επειδή είναι η γνώση του σύμπαντος, είναι κάτι πολύ ιερό. Το θεωρώ κάτι σαν θεσμία. Το είδος δεν υπάρχει, το έχουν παραδεχτεί πολλά άτομα. Αν ασχοληθώ όχι σοβαρά. Άσχετα, σχετικά. Ακόμη και η αστρολόγα το έχει πει. Αν ασχοληθώ σοβαρά είναι... με έναν άνθρωπο, έχω. Η αστρολογία είναι καθαρά μαθηματικά. Παρόλο που. Ναι, άμα θε να ασχοληθεί, είσαι top τέλο. Βρίσκω τα γεγονότα και βλέπω γενικότερα. Βλέπω. Βλέπω. Αντρεούλη, μπορεί να πει και για μένα. Αυτό είναι τον εαυτό σου, μπορεί να το πει. Σε ένα προσωπικό μήνυμα, κύριε Γιάννη, με την ακριβή ημερομηνία και έτος γεννήσεώς σας, γιατί είστε κρυός και είστε στις 4 Τετάρτου του 61. Το έχουμε πει. Ναι. Τα παιδικά σας 4 Τετάρτου του 61, τα παιδικά σας χρόνια, κύριε Γιάννη, υπήρχε μία απώλεια του πατέρα, υπήρχαν φτωχά παιδικά χρόνια. Υπήρχε απώλεια του πατέρα, χωρισμός της μάρας με του πατέρα. Ναι. Το είδατε. Πρώτο χτύπημα. Ναι. Δεύτερον, ο Γιάννης, ό,τι και αν έκανε στη ζωή του με τον Κρόνο τετράγωνο ήλιου, το έχει χτίσει με πολλές δυσκολίες, το έχει χτίσει μόνος του, με πολλή ταλαιπωρία. Ο Γιάννης είναι ένα πρόσωπο με τον Κρόνο τετράγωνο ήλιου που ξέρει και βάζει τα πράγματα στη θέση τους και ξέρει να κάνει καλό κουμάντο. Δεν είναι ούτε σπάταλος ούτε τσιγκούνης. Είναι μια μεσαία κατάσταση που ο ίδιος έχει καθορίσει. Έτσι δεν είναι, Γιάννη μου? Ναι, έτσι είναι. Και έχει κάνει και στη νύχτα. Το 61, 60 ήταν. Θέλω να δω πού είναι ο Δίας σου, Γιάννη. Άσε λίγο να τα δω, Γιάννη μου, λίγο. Άσε λίγο να τα δω. Ναι. Πάντως, το πρώτο μπαμ είναι ότι θα πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ. Έχεις χρόνο στον εγώ καιρό, είσαι πειθαρχημένος. Να προσέχεις πολύ τα γόνατά σου, το αυγενικό σου και το κεφάλι σου. Έχεις πολλές ευαισθησίες στο κομμάτι των οστών. Είχες πόνο κεφάλου σου όταν ήσουν μικρός? Ναι, ναι, αρκετό. Βέβαια, μικρό να σου και. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και θα στα πω. Να γίνει, να γίνει και αυτό. Ήταν σκληρή η ζωή σου, Γιάννη, μέχρι τώρα. Δεν σου χαριστήκαν πολλά πράγματα. Τα έκανες με πολύ κόπο όλα. Ναι, αλλά ένας περίεργος σεβασμός που προκαλεί στα άτομα τα οποία είναι στο περιβάλλον σου και από κοντά, δεν είναι γιατί πουλάς φούμαρα, από τις πράξεις και τις κινήσεις σου σέβονται κάποιοι στο περιβάλλον σου. Ναι, και επειδή είμαι πιο μπροστά από αυτούς, παραξενεύονται, αυτοί νομίζουν ότι μόλις τους βλέπω, νομίζουν ότι τους ζητάω βοήθεια. Δηλαδή, ό,τι... πω, ναι. Ένα πράγμα, ό,τι και αν έχει γίνει μέσα στα live αυτά, έτσι. Όχι, δεν μιλάω για live, όχι, για έξω μιλάω. Άκουσε, ναι, ναι. Και η ζωή μας έξω είναι σαν και τα live εδώ. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Εγώ ένα πράγμα που θα σου αναγνωρίσω δημόσια είναι ότι εγώ προσωπικά μπορεί να ανεβρίασα χτες πάρα πολύ, όμως θα ξέρεις ότι επειδή είσαι μια επαρχιώτικη αγνή καρδιά, αγνός άνθρωπος, έχεις αγνά αστήματα, έχεις αγνά, έτσι. Πάντα εγώ μέσα μου θα κουβαλάω αυτή την αγνότητα που έχεις εσύ. Εγώ να ξέρω, σε συμπαθώ πάρα πολύ. Πάντα την έχω. Ναι. Αυτό είναι για μένα προσόν, είναι χάρισμα. Και να ξέρεις ότι εγώ σε συμπαθώ πάρα πολύ. Μπράβο ρε Αντρεόλη, μπράβο. Ξέρω,
Ξέρω μόνο ένα πράγμα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που φωνάζουν εδώ μέσα, κάτι θέλουν να μας πούνε. Φωνάζουν από απογοήτευση, φωνάζουν γιατί θέλουν να γίνουν γνωστοί, φωνάζουν γιατί δεν μας ξέρουν. Γιατί δεν μας ξέρουν. Μα εγώ Αντρεούλη, τους είπα, θέλετε να γίνετε γνωστοί, ανεβείτε πάνω, μην κράζετε ή τον Αντρεούλη ή την Πελαγία. Ανεβείτε πάνω, καθίστε γλάστρα. Ναι, ναι. Ανεβείτε πάνω, γίνετε γλάστρα εδώ πέρα και... Εγώ, με τον καιρό θα γίνεται. Θα ναι, γιατί πρέπει να μαλώσουμε αναμεταξύ μας. Ας μην κάνουμε ανάλυση. Ναι. Κρατάω για σένα ότι σε μια γλυκή καρδιά της επαρχίας που εμένα αυτό μου αρέσει στους ανθρώπους. Αυτό το προσώσου κρατάω και σβήνω όλα τα λάθη που γίνει από άλλες πλευρές. Και δεν θέλω να κακοκαρδίζεις ανθρώπους. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Αντρεούλη, αλλά... ναι. Θα σου το πω και κατευθείαν και στον κύριο Γιάννη. Κράζεις, θαυμάζεις. Δεν είναι Χρήστο μου έτσι, γιατί κάποια στιγμή και εγώ είμαι ένα πρόσωπο πολύ ευαίσθητο, αν θες να μάθεις, που και εγώ αγωνίζομαι και να κρατήσω ισορροπίες στη ζωή μου, που και εγώ περνάω τα δικό μου λούκι, δεν ξέρω το οποίο το γνωρίζω μόνο εγώ, και το οποίο είναι πολύ η σταυρή μου είναι πάρα πολύ μεγάλη και πολύ δυνατή για να το σηκώνω στον ώμο μου, κάποια στιγμή κουράζομαι κι εγώ. Κάποια στιγμή φωνάζω από απογοήτευση. Δεν φωνάζω ούτε από κακή ούτε από μίσος για κανέναν. Εσάς να τους λέω, καθίστε ρε παιδιά, στα αυγά σας λίγο και εσείς αφήστε με λίγο στην ησυχία μου. Αντρεούλη, το έχεις σκεφτεί? Απλά να μπαίνεις 10 λεπτά την ημέρα στο TikTok, να βλέπεις ότι υπάρχει το προφίλ και απλά να μην ασχολείσαι με κανέναν. Καρδούλα μου, δεν παίρνω κι εγώ. Δεν ανοίγω κι εγώ πολλά. Αλλά λίγο έπαιξε ένα παιδί. Δεν παίρνω κι εγώ. Δεν είμαι μονικό με το TikTok. Εγώ παίρνω εδώ πέρα μέσα και τα καλλιτεχνικά διαφορετικά. Δεν τα έπαιρνα. Σου μιλάω εντύπω. Δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, θέλω από κάποια στιγμή θέλω να μιλήσω με τον Γιάννη. Θέλω να δω την Πελαγία. Θέλω να δω 5 ανθρώπου. Μπαίνω. Αλλά το κομμάτι του Γιάννη που είμαστε στο live του για να ξεκαθαρίσουμε. 5 πράγματα. Εγώ τον Γιάννη προσωπικά, τον Γιάννη, τον αγαπώ. Σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω πολλά χρόνια. Βεβαίως, να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους και ξέρουμε αστρολογία ότι εμένα το κάρμα μου είναι συγκεκριμένο. Ο Γιάννης ανήκει στο ζώδιο του κρύου. Άρα υπάρχει μια καρμική σχέση από προηγούμενες ζωές. Έχει μια συμπάθεια περίεργη, μοιραία, σημαντική. Εντάξει. Άγνωστες οι βουλές του κυρίου. Όμως. Δεν θέλω. Θέλω προσωπικά να προσπαθούμε να είμαστε πιο μαζεμένοι με τις εκφράσεις μας για τους συνανθρώπους μας. Εννοείται. Εντάξει. Πρέπει να σεβόμαστε ένα τον άλλο, να εκφραστεί όπως θέλει να εκφραστεί. Ας κάνετε την πλακίτσα σας όσοι γουστάρετε, να γελάσουμε και με κάτι. Εννοείται ότι θα κάνουμε και λίγο την πλάκα μας. Αλλά εγώ τώρα, ας πούμε, ξέρω την Πελαγία τόσα χρόνια. Το να βγει η Πελαγία εδώ μέσα να με ξεφωνήσει εμένα, να ξεφωνήσει εγώ την Πελαγία. Όταν έχουμε, με την Πελαγία έχουμε παρεξηγηθεί άπειρες φορές και στο Instagram και εδώ. Ουδέποτε όμως η Πελαγία άνοιξε ένα παράθυρο να με ξεφωνήσει και ουδέποτε ο Αντρεούλης άνοιξε ένα παράθυρο να ξεφωνήσει την Πελαγία. Ήταν σκληρή, Αντρεούλη. Η Πελαγία δεν είναι σκληρή. Από την ευαισθησία της είναι παρασυρώμενη ορισμένες φορές. Σκληρή δεν είναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί και αυτό στη ζωή του πάρα πολύ. Αντρεούλη, όλοι έχουμε ταλαιπωρηθεί. Μερικοί λίγο, μερικοί πολύ. Υπάρχουν άλλοι που ταλαιπωρηθήκαν πιο πολύ από όσο έπρεπε και άλλοι καθόλου. Έχουμε όλοι ταλαιπωράκια είμαστε, εν πάση περιπτώσει. Όλοι ταλαιπωράκια είμαστε. Εδώ... Θες 15, κάτσε να μου πει μια τον οργάμο του. 15, 5, 88. Ποιος είναι αυτή η ηλικία? Εγώ. Η Άννα μου χαθείτε. Είσαι Ταύρος. Ναι, ναι. Ταύρος. Φέτος η χρονιά είναι για σένα, Ανούλα. Θα είναι πολύ καλή χρονιά φέτος. Θα την αρπάξω από τα μαλλιά. Θα πρέπει όμως να δω το έτος. Όλο να σου πω και τα άλλα πράγματα και τα ερωτικά σου και όλα φαίνονται όλα. Ναι, ναι, ναι. Να τα δεις. Σε εμπιστεύομαι σε αυτά. Σε αυτά. Αντρεούλη, θα σε πάω και εγώ τηλέφωνο να μου τα πεις. Σε αυτά δεν πιάνομαι. Θα μου τα πεις και εμένα. Είναι όλα γραμμένα. Δεν ξέρετε και τίποτε. Άστα, Πελαγία, αυτά δεν θέλουμε. Γιατί? Δεν βαριέσαι. Αλλά
κάποια αλλού δίνουν, δηλαδή, και σε σημαντικά. Δεν πειράζει, εμάς θα μας δώσει ο Θεός. Θα μας δώσει. Ναι, θα το δώσουμε, ό,τι μας ζητήσει. Εγώ θα μας δώσει ο Θεός κάποια στιγμή. Με την Παναγία μου, κάποια στιγμή ο Θεός από πάνω, ο οποίος είναι καλός και βλέπει, κάποια στιγμή ο καθένας μας, με την πάρδα τον χρόνο, θα πάει αυτό που του αξίζει. Αντρεούλη. Κάνε με μεγάλη κανατά. Αντρεούλη. Τρεις φορές την εβδομάδα να κάνεις ένα live με ζώδια και να τους λες... Κάνε με μεγάλη τη φώτο. Αμέσως... Βρε κορονάκο μου, θα σου πω ένα πράγμα, άκου να δεις κάτι. Εγώ στη ζωή μου, αν το είχα κάνει αυτό επάγγελμα, θα είχα βγάλει πάρα πολλά λεφτά. Γιατί την αστρολογία την είχα τελειώσει πριν από τη δραματική σχολή. Και έβγαζα λεφτά, δεχόμουν κόσμο όταν ήμουν 18-20 χρόνια. Το θέμα είναι το εξής. Δεν με καλύπτει, παρόλο που είναι γνώση του σύμπαντος, δεν με καλύπτει σαν ψυχία. Δεν με καλύπτει στο 100% μου. Στο 100% μου με καλύπτει τέχνη, με καλύπτει ο κόσμος. Ναι. Είμαι άρρωστος με αυτό, δεν το κρύβω. Αλλά εγώ όμως είμαι από 18 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, είμαι άρρωστος με αυτό. Έτσι έχω ζήσει η ζωή μου. Είναι κάτι πολύ γνωστό σε μένα αυτό, δεν είναι κάτι άγνωστο, καταλαβαίνεις. Προτιμώ λοιπόν να πω αστρολογία τζάμπα σε ένα φίλο μου, σε μια φίλη μου να τη συμβουλέψω. Αλλά η δουλειά μου είναι τέχνη. Από την τέχνη. Είμαι άρρωστος με αυτήν. Είμαι ερωτευμένος με αυτήν. Αυτό είναι ό,τι κάνεις, Αντρεούλη, και όταν το αγαπάς, είναι καλό. Λιλίκα, μαζέψου εσύ. Μαζέψου που θες να σου πούνε και τα χαρτιά. Να μην πιστεύετε τόσο χαρτιά όσο να πιστεύετε στην αστρολογία, παιδιά. Το μόνο που είναι αλάθητο είναι η αστρολογία. Δείχνει τα πάντα. 31 Δεκάτου του 84. Ποιος είναι το 84? Εγώ. Και εσύ έχεις περάσει στο σκληρά χρόνια, ρε Κορονάκο, με Κρόνος στο Σκορπιό. Τι σκληρά χρόνια. Έχεις Κρόνος στο Σκορπιό και ήλιο στο Σκορπιό. Δύσκολα κι εσύ. Δεν είναι τα πράγματα, ήταν δύσκολα και για σένα. Τι εννοείς? Θα στα πω πριβέ. 84 με Κρόνος στο Σκορπιό. Θέλεις προσοχή σε ορισμένα θέματα. Τι θέματα? Θα μας έχεις πάρα πολύ στις επαφές σου, τις σεξουαλικές, πάντα με προφυλάξεις. Ναι. Γιατί έχεις Κρόνος Σκορπιό. Θα προσέχεις πολλά θέματα, θα σου πω. Δεν μπορώ να τα πούμε δημόσια όλα. Αν μου τα πεις όλα. Οι Σκορπιοί, παρόλο που φημίζονται ότι είναι άνθρωποι... Οποίοι... Είμαι και εγώ Σκορπιός, στη φάση. Εγώ τους αγαπάω τους Σκορπιούς, άσχετα τι λένε ότι οι Σκορπιοί άμα τους πειράξει θα τσιμπάνε. Όλοι πρέπει να βάζω προφυλακτικό στο κεντρί μου. Όλοι όταν μας πειράξει τσιμπάνε. Ο Κορονάκος, επειδή είναι το 84, έχει και Κρόνο στο Σκορπιό. Και αυτό το είπα, έχει και Κρόνο στο Σκορπιό. Τα πιο ευαίσθητα σημεία στο σώμα του είναι τα γενετικά του όργανα. Είναι απέναντι ο λαιμός. Είναι οι φλεβίτιδες. Και είναι και η καρδιά ευαισθησία. Του Γιάννη είναι τα κεφάλι, είναι τα γόνατα, είναι το στομάχι. Κεφάλι, γόνατα, ένα λεπτό, στομάχι και λεκάνη. Ό,τι έχει να κάνει με τα οστά. Έξι έκτου του δύο. Είχες πατέρα εσύ το 6-6 του 2, είχες πατέρα, είχαν χωρίσει οι γονείς σου. Τι πρόβλημα είχαν οι γονείς σου 6-6 του 2? Ποιες ήταν οι σχέσεις σας, ήταν ο πατέρας σου, ήταν αυταρχικός, έκανε κάποια δουλειά η οποία υπήρχε μια έλλειψη του παιδιού από τον μπαμπά από τη δουλειά, παντρεύτηκαν μικροί. Ναι, εγώ άλλο σε ρωτάω όμως. Τι υπήρξε, γιατί κάτι υπήρχε. Έκανε ο πατέρας κάποια δουλειά μακριά. Να το ορίστε, το γράφει, ορίστε, διαβάστε. Να το. Δούλευε πολλές ώρες, αποτέλεσε. Ανδρεούλη. Ναι. Μανά. Πες μου και εμένα, 16-11 του 87 είναι. Ναι, παιδιά, απ' έξω τα φέρετε τώρα κι εσείς. Να πρέπει να δείξει τα βιβλία μου, είναι βιβλία όλα. Βλέπω πρωί-πρωί δουλειά. Θα το κανονίσουμε και για ποιο έτσι.
Πάντως πιστεύω ότι θα κάνω και εγώ κάποια live να δίνω κάποιες. Θα το κανονίσουμε και για ποιο. Γιατί δεν κάνεις κανένα live, Αντρεούλη? Θα το κανονίσουμε και για ποιο σωστά. Εγώ είπα ναι, ναι. Εγώ είπα να κάνουμε και κάποια live μεταφυσικά, αλλά πρέπει να έχω και εγώ το κουράγιο, ρε παιδιά. Έχω και εγώ μπλέξει με τη ζωή μου και τραβιέμαι και εγώ έχω τα δικά μου. Αλλά πρέπει να είσαι ξεκούραστος, Αντρεούλη, όχι τώρα να είσαι ταραγμένος και να... Ναι, βέβαια, η αστρολογία πρέπει να είσαι ξεκούραστος, κάθεσαι ένα καφέ. Α, μπράβο, ξεκούραστος να είσαι και να... Να πίνεις την πορτοκαλάδα σου και να μιλάς στον κόσμο, δεν είναι. Α, μπράβο, ναι. Είναι πνεύμα, δεν είναι κούραση. Ναι, όχι, πρέπει να βάζεις στόχους και όσοι θέλουν να ρωτάνε και να κάνεις, να... Να ρίχνετε και τα δώρα, παρακαλώ. Όταν θέλουν κάποιοι και γράφουν από κάτω τι θέλουν να ακούσουν, να στέλνουν και τα δώρα στον Αντρεούλη. Να καθιερώσω, να ανεβάζω και παράδειγμα. Πετάω δώρο τώρα και μου λέει για μένα. Τέτοια ώρα, πετάω δώρο τώρα στον Αντρεούλη και μου λέει για μένα, πάμε. Όχι τέτοια ώρα, όχι. Όχι τέτοια ώρα. Δεν είμαι σε καλή φάση να σου πω. Φορά έτσι λεπτομέρειες, έτσι στα μπαμ λίγο, λεπτομεριούλες. Τίποτα, πες μου να σου πω δύο πράγματα, όχι, και δεν θέλω δώρα τέτοια ώρα, όχι. Αυτό, 16-11 το 87 είμαι. 87... Γράψτο σε σχόλιο, αλλιώς είναι να το βλέπει. Νομίζω το 87 ήταν ο χρόνος στον τοξότη, στον εγώ καιρό. Αυτά θέλω να δω τις μικρολεπτομέρειες. Αν έχεις χρόνο στον τοξότη, στον εγώ καιρό, νομίζω στον τοξότη ήταν το 87. 16 έκτου. Νομίζω είμαι στον εγώ καιρό. Δεν έχω χρόνο εγώ καιρό, δεν ξέρω αν είναι αυτό. 16-11 σχολείος, 16-7, είσαι λίγο μοναχικό άτομο, 16-11-87, ένα λεπτό λίγο, 16-11-87, Σκορπιός, το 87, Νοτρόνος, τον εγώ καιρό, στον εγώ καιρό χρόνος, θα το δούμε. Ο Σκορπιός φέτος σε περιμένουν πολύ καλά οικονομικά. Όλος ο χρόνος έχει λύσει με περίεργες καταστάσεις, με τη λεφτά που θα έρχονται με δουλειές. Είναι πολύ καλή χρονιά για τους Σκορπιούς φέτος και κάποια καινούργια γνωριμία. Κάποια γνωριμία με κάποιο άτομο μικρότερο από σένα. Okay. Μια χαρά. Οι Σκορπιοί θα πάνε πολύ καλά φέτος, παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Όσο ανεβαίνει το bitcoin, καλά τα πηγαίνω. Μπορείτε να βγάζετε λεφτά από εκεί, βέβαια. Το 94, αγαπητοί φίλοι, θα έχεις χρόνο σε ψαράκια. Το 94 έχεις δία, τυχαίνει να το ξέρω, το 94 έχεις δία σε Σκορπιό. Είσαι Ταύρος, στη ζωή σου έχεις αποκτήσει ακίνητη περιουσία. Θα προσέχεις πάρα πολύ, παρόλο που φέτος θα σου έρχουν πολύ τα πράγματα ευνοϊκά, λόγω του χρόνου στο Σκορπιό, να ξέρεις ότι τα δύο τελευταία χρόνια αυτά που περνάμε, να προσέχουν τα ηλικιωμένα πρόσωπα από τη ζωή σου την υγεία τους. Ηλικιωμένα πρόσωπα. Νεκρόνος στο ψάρι. Πέμπτου τελικά, τι γίνεται, ρε παιδιά? Εσύ, Άννα, θα πας καλά. Κάτι θα, μήπως εκεί πέρα που δουλεύεις, παίξεις και σου τύχει κανένα ποσό, δεν ξέρω. Θα, κάτι λεφτά σου έρχονται. Άμα κάνει ο Αντρεούλη live αστρολογία, θα τους εκτοπίσει όλους. Θα ανοίγω εγώ, ανοίγω τα βιβλία μου. Μόλις δεν έχω καλό σήμερα. Πολύ δυνατός, έχει ταλέντο. Ναι, είναι πρώτος στο είδος του, τέλος. Τον έχουν παραδεχτεί πολλά όμως. Τα παλαιότερα χρόνια έβρισκα πάρα πολλά πράγματα και μου έρχονται άλλα, μου λέει, θυμάστε το, έγινε εκείνο το άλλο. Περίεργα, είχα πολύ ταλέντο σε αυτό, να είχα. Και τώρα μπορείς να το κάνεις, Αντρεούλη, δεν είναι κακό, αφού το αγαπάς. Θα το κάνουμε έτσι για τον κόσμο, να βοηθήσουμε τον κόσμο. Τώρα πια, εγώ σας είπα, είμαι ταγμένος με την καλλιτεχνία, είμαι άρρωστος με αυτό. Ναι, θα το καθιερώσεις ποια ώρα ή οτιδήποτε. Έλα, εντάξει. Έλα, γεια, καλή. Στην αρένα μόλις μπήκε η Τόλια. Αγρίεψε η Τόλια. Μπορείτε να...
Γυριάννη. Νομίζω παίρνει το βραβείο. Παίρνει. Και έτσι σκληρή. Και τα γυαλιά της πάνε. Ο κύριος Γιάννης ρώτησε προηγουμένως που ήταν η Τόλια πάνω και τι σημαίνει κάτι που είπα και δεν ακούγεσαι. Λίγο δυνατά, Αντριούλη. Ακούγεσαι απομακρυσμένα. Ο κύριος Γιάννης ρώτησε πριν ώρα, πριν ανέβω πάνω, που έγραφα από κάτω και έγραψα εγώ αγκουράκι. Σημαίνει η Τόλια σας είπε ότι της αρέσουν οι άντρες. Είναι straight η γυναίκα, σημαίνει ότι της αρέσουν οι άντρες. Mm. Αυτό σας είπε προηγουμένως. Mm. Η Τόλια όμως, από τις φωτογραφίες που τη βλέπω, θα της κάνω και μια μαντεψιά από τη φωτογραφία και μόνο μπορώ να καταλάβω πράγματα. Mm-hmm. Η Τόλια μπορεί να είναι πολύ δυναμική γυναίκα και να έχει μεγαλώσει το παιδί της μόνη της. Είναι όμως μια γυναίκα που της αρέσει. Όταν έχει σχέση με έναν άντρα, ζει το σεξ πολύ έντονα. Της αρέσει, έχει ταλέντο σε αυτό το ζει. Άγριο σεξ. Το είδε, το πιάσα. Το είδε, το είδα τα παιδιά. Τώρα είπε την πιο σωστή κουβέντα. Να βγει από πάυση ο Κορονάκος μας. Από όλα τα μενού, αυτή ήταν η πιο ωραία ατάκα. Σαντέ. Σε 7 Τετάρτου, είστε Ταύρος, μάλιστα, το 95. Να προσέχεις το στομάχι σου. Καλημέρα, Νάντσι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Να προσέχεις το στομάχι σου. Καλημέρα, Νάντσι. Καλημέρα. Να προσέχεις το στομάχι σου εσύ, λοιπόν. 27 Τετάρτου, του είσαι Ταύρος, 95, έχεις χρόνο στον καρκίνο και θεία που έχεις, δία στον κρυό. Καλημέρα μεγαλαιότατε. Να μην λες ότι δεν σε χαιρετάμε. Να μην πει ο Παναγιωτάκης, έλα Παναγιωτάκη, έλα γόρι μου, έλα. Έλα Παναγιωτάκη. Αχ, Παναγιά μου. Έλα Παναγιωτάκη απάνω. Πα. Έφυγα. Αλήθεια. Γιατί δεν είναι κακό. Όχι. Άμα καλημέρα και γάμο το μουνί τη μάνα σου, εσένα, πώ σε λένε νοσοκομεία. Λοιπόν, θα σέβεσαι εμένα. Θα πει εσύ, εμένα, Παναγιωτάκη. Και καλά τον άλλον να κατονόμαστε. Λοιπόν, εμεί έχουμε ευχαρίστηση. Άστο τώρα, με μένα μιλά. Εσύ που σε γλίστρα και σε έβγαλε στην κοινωνία. Βρε. Βρε Παναγιώτη. Βρε Παναγιώτη. Πολύ άντεκτο. Παναγιωτάκη, πού είναι ο Παναγιωτάκης, γιατί τον βγάλατε πέρα τον Παναγιωτάκη. Ανέβα πάλι επάνω. Βρε άνθρωπε, μία φορά να πω. Θα πάω στον Άγιο Αθανάσιο, με το που πεις από την πύλη δεξιά, δεύτερη σειρά, τρίτο μνήμα. Ανοίγεις το μάρμαρο, μπαίνεις μέσα, κάνεις δουλίτσα, βγαίνεις, ανάβεις και ένα κεράκι. Πέρα να πάψεις, όπως έλεγε και η εθνικιά μας. Εντάξει, Λεβεντάκο μου! Ποιος τον κατέβασε κάτω? Λεβέντη μου, Παναγιωτάκη μου, φέρτε μου τον Παναγιωτάκη μου πίσω. Ποιος τον κατέβασε κάτω? Ποιος? Ή μόνος του κατέβασε? Γιάννη, να ορίστε. Κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Τι έχει παιχτεί, γιατί προχτές σε ένα live κάνανε Red Bull και έβριζε εμένα. Για το λόγο ότι έρχομαι εδώ στο δικό σου live, επειδή είναι και ο Αντρεούλης. Εγώ, αγαπητή κυρία, έβγα χτες σε live που ήταν πάνω. Και μου βρίζε τη μάνα μου, τα παιδιά μου, για το λόγο ότι επειδή μπαίνω στο σπίτι. Και εμείς παθών είμαστε, Νάντσι, και εμείς παθών είμαστε. Α, συνέχισε. Θα πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος. Παθών. Εγώ λοιπόν μιλάω πάντα ωραία και θα το βάλω σε δρόμο τον καλό. Mm-hmm. Θα πρέπει να ξέρει ο συγκεκριμένος άνθρωπος ότι μιλώντας έτσι στους ανθρώπους τους χάνει από κοντά του, δεν τους κερδίζει. Είναι λάθος. Αφού να... λάθος του είναι. Ναι, πρέπει να το αλλάξει αυτό το εργάκι, να μιλάει έτσι. Δεν γίνεται, αυτό. Αντρεούλη, όσο είμαι εγώ εδώ, να ξέρετε, τους έχω προειδοποιήσει όλους, όσοι ανεβαίνετε στο δικό μου το παράθυρο, τους είπα υπευθύνη σας. Να πω μια καλή μέρα, μια καλή μέρα στην Κάρμα, την οποία την αγαπώ. Καλημέρα, Αντρεούλη μου, καλημέρα. Όσοι ανεβαίνουν στο δικό μου το παράθυρο, να ξέρετε ο Παναγιώτης και να μην μιλήσει, θα τα ακούσει. Παιδιά,
το τι βρυσίδι έφαγα δεν ήταν, δηλαδή μου βρίζει τη μάνα μου, μου για τα παιδιά μου. Και όλα αυτά γιατί έρχομαι σε αυτό το live. Άμπραβο. Δεν αντέχει χωρίς εμένα, δεν μπορεί. Έχει γίνει κάτι τόσο σοβαρό. Όχι, όχι. Αλλά καλά και εσύ Νάνση, πότε ήταν σήμερα, ήσουν σε ένα live και βρίζανε μάνες και γέλαγες, έτσι. Εγώ, σήμερα. Δεν αντέχει χωρίς κανένα live. Δεν αντέχει χωρίς εμένα. Εγώ δεν είχα ανέβει στο live που ήσουν απάνω που ήταν... Χτες πότε ήταν, στο φιλόσοφο που ήταν και ο συλλέκτης και... Θεόφιλε, μου βρίζα τη μάνα, εμένα και γέλαγες. Θα μας χαλάσει τη βραδιά. Τσακωνώσουν εσύ με το συλλέκτη. Μη μας χαλάσει το πρωινό, άστο, δεν πειράζει. Τσακωνώσουν εσύ με το συλλέκτη, εγώ τι δουλειά είχα. Νάντσι. Νάντσι, δεν θέλουμε... Να. Εγώ είπα, ασχέτως τώρα. Παιδιά, εμείς... η κοπέλα σκοτώνεται δίπλα να τοποθετήσει, θέλει εδώ πέρα προϊόν. Όχι, βοηθήστε λίγο. Το έχω αφήσει απλά, ούτε καν το κοιτάω, γιατί... Εντάξει, δεν είναι... Ευχαριστούμε τον Δωροθέτη για τον Αντριούλη. Νάντσι. Θέλεις να βάλω φωτογραφία. Νάντσι, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την τοποθέτησή σου, αλλά έχουμε άλλο στη live, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Τόλια συνέχισε, κορίτσι μου, το διαγωνισμό μας. Αυτά Εδώ θα έχουμε δυνατό παιχνίδι, θα έχουμε πελαγία Τόλια. Εντάξει, η περιπλανόμενη εξαφανίστηκε. Παιδιά, ωραίες είμαστε, παιδιά. Πού είναι η περιπλανόμενη, παιδιά, πού είναι η περιπλανόμενη. Πάει, τελείωσε την αποτέλεση. Τώρα είναι κόντρα πελαγίας και τέτοιο. Τώρα, αν θέλεις για τέτοιο, περίμενε. Έλα, Τόλια μου. Να προσέχεις τα έντερά σου, εσύ, το 78. Ποιος μωρέ, τι γίνεται ρε Αντρεούλη, γιατρός είσαι ή αστρονόμος. Όλα τα ξέρω. Όλα, ε. Επελαγία, από αύριο θα είσαι στα Μανταλάκια, να ξέρεις. Από τον, απ' τον Παναγιώτη. Οι! Τι έπαθες, Κυριανή. Εδώ για επίθεση. Επίθεση. Ναι. Εγώ, Γιάννη, όποιος και να με βάλει μανταλάκια, ό,τι και να με πούνε. Ναι. Δεν ξέρω, μάλλον δεν το έχεις καταλάβει. Δεν με νοιάζει. Ναι. Ίσα γελάω κιόλας. Δεν κάθομαι να κάνω. Να το ξέρεις. Ειδικά όσοι... Μα δεν έχω πρόβλημα, γιατί δεν έχω βγει. Ούτε κι εγώ. Εγώ έχω βγει στα καλύτερα μανταλάκια. Τι μου λες τώρα. Από εκεί και πέρα το κάνω. Όσοι ανεβαίνετε στα παράθυρά μου, από αύριο, να ξέρετε. Υπομονή, Μέρη. Θα ακούσετε τα κάλαντα αύριο. Θέλει να βάλεις τη ζωή σου σε πρόγραμμα φέτος. Του χρόνου είναι η χρονιά σου. Φέτος θα περάσεις κάποιες δυσκολίες. Πρόσεχε. Όλοι το ξέρετες, όχι μόνο εσύ. Παιδιά μου, θα τα πούμε άλλη ώρα. Μην μου λέτε τέτοια ώρα. Παιδιά, αύριο τώρα. Αύριο, παιδιά, μην γράφετε. Περασμένες ώρες. Αύριο, περασμένη ώρα. Είναι, σήμερα είναι χαλαρό. Θα κάτσω έτσι. Να σκεφτώ να δω τι θα κάνω με τις ώρες και θα σας τα ανακοινώσω. Θα μας ανακοινώσει, Αντρεούλη, πότε θα... Είμαι και άρρωστος κάποτε. Θα βάζουμε και στόχο. Ευχαριστούμε τον Δωροθέτη για τον Αντρεούλη. Ευχαριστώ πολύ, αγάπη μου. Να είστε καλά. Είναι δουλειά. Δεν είναι. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Ναι, η δουλειά πρέπει να πληρώνεται. Δεν είναι ντροπή, αλλά πρέπει να πληρώνεται. Εννοείται. Θα τα κανονίσουμε να δώσουμε. Να μπαίνει στόχο και να κάνει. Να ξεκινάει από 2 κάπα και πάνω. Και είναι 2 κάπα, σιγά. Ο Αντρεούλης είναι και ειλικρινής. Αυτά που λέει είναι αλήθεια, να ξέρετε. Δεν λέω ποτέ στην αστρολογία. Δεν θα ακούσετε κανένα ψέμα. Στην αστρολογία δεν Τόλια, εσύ πότε γεννήθηκες, Τόλια, να μας πει, να μας πει, να... πες και εσύ, Τόλια, να μας πει ο...
ο Αντρεούλης. Πού είναι, είναι εδώ. Εδώ. 7/9/81. Ου, τότε πήγα φαντάρος. Όχι 9, αλλά το Μάρτιο. Mm-hmm. Το 81. Οκ. Okay. 7/9. Mm-hmm. Είσαι Παρθένος. Ναι. Το 81. Πέρασες πάρα πολύ δύσκολα το 2000. Το 19 έβαλε στη ζωή σου πολλά προγράμματα. Τώρα φέτος πάλι τα πράγματα από τη μία είναι πάρα πολύ ευνοϊκά λόγω του Δία στον Ταύρο τρίγωνο με την Παρθένο εκεί, αλλά είναι και ο Κρόνος στα ψάρια απέναντι από τον ήλιο σου και έχουν εδώ και κάποιους μήνες έχει ξεκινήσει να θες να βάλεις πρόγραμμα στη ζωή σου, να θέλεις να περικόψεις πράγματα, να μαζευτούν πράγματα, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αυτό θα διαρκέσει. Πάντως θα έχει και κάποια τύχη μέσα σε όλη τη δυσκολία. Δυσκολία μετατύχης. Είσαι τυχαίη. Δυσκολία μετατύχης. Η Παρθένη είναι από τα τυχερά ζώδια αυτή την περίοδο, διότι παρόλο που είναι ο Κρόνος στα ψάρια φέτος και είναι δύσκολο για τους Παρθένους και του χρόνου, είναι μία οδεία στον Ταύρο που κάνει τρίγωνο από τον ήλιο τους και μετά θα πάει και στους διδύμους του χρόνου. Επομένως βοηθιέται και από τους διδύμους η Παρθένος που είναι κυβερνήτης ο Ερμής. Επομένως θα περάσετε τις δυσκολίες σας με ένα χάδι θεϊκό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μέσα στα βάσανα ένα χέρι που σηκώνει. Οκ. Πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα κύριε Αλέπο. Okay. Όχι, εμείς δεν τηρούμε αυτά που λες Αλέπο. Λέει ο Λεκός, δεν διάβασε. Για την Τόλια λέει. Έχει αναστατώσει λέει το ανδρικό κοινό. Και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Εννοείται. Και καλά κάνει. Αλέπου, Αλέπο. Εγώ τους λέω Αλέπο. Αλέπου αποκλείεται να είσαι. Εγώ πιστεύω ότι το σημερινό live του Γιάννη άθελά σας έχουν παιχτεί πολλές, πολλές Μαρίες Παλάμες. Γι' αυτό χατήριε με χατήρι δικό μου. Εγώ το ξεκίνησα. Να τα μας... Είναι, γιατί αν δεν ανέβαινα εγώ... Την πηχτιά σου πάντα τη ρίχνεις. Ναι, μα το είπα και όταν ανέβηκα. Σε λέω τόση ώρα σ' ακούω, δεν κάνεις τίποτα. Ανέβηκα εγώ από πίσω. Μα δύο ώρες εγώ μιλούσα, Πελαγία. Δύο ώρες εγώ μιλούσα. Εσύ μιλούσες, αλλά δεν είναι. Πόσα άτομα ήμασταν Κορονάκο εκεί την ώρα που μιλούσαμε. 280 άτομα. 280 άτομα. Και επειδή η Πελαγία δεν γνωρίζει, να ενημερώσουμε ότι... Κάτσε ρε Πελαγία, να σε ενημερώσουμε ότι αυτό γίνεται κάθε μέρα εδώ και ένα μήνα. Χθες είχαμε 480 άτομα αυτή την ώρα. Ναι, αλλά θεωρώ ότι κάνετε, υπάρχει θεματολογία. Δεν ήσασταν όπως σήμερα ξεβράκωτοι και δεν λέγατε το τίποτε. Το ίδιο. Ξεκινάει το μονόλογο του ο Κυριάννης μας, τα τραγούδια του, τα έτσι του, τα αλλιώς και μετά ξεκινάνε οι συζητήσεις. Τα τραγουδάκια ήμουνα, στην ομιλία δεν καταλάβουν, αφού δεν λέγατε τίποτε. Μια χαρά τα λέει ο Κυριάννης. Μα εγώ ήθελα να πω λόγια. Απλά, λίγα τι απλά. Τι λόγια, δεν το έχεις να μιλήσεις. Ποιος δεν το έχει, μωρέ. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Μήπως θα χρειαστώ καμιά βοηθήνα. Εγώ δεν μπορώ να ξενυχτάω κάθε μέρα. Έχω δουλειές. Αν είναι... Θα πάρουμε την Τόλια. Την Τόλια θα έρχεται βοηθός καθημερινός. Η Τόλια. Υπάρχει πάντα θεματικό με την Τόλια. Αυτό βλέπω. Κι άμα μας την πέσει και κανένας. Άντε γεια. Θα είναι εδώ η Τόλια Σπίδα, κυρία. Ναι, πέσε το Παναγιώτης. Αυτό βλέπω. Ακριβώς. Τώρα είδατε.
Το μόνο που μας λείπει τώρα είναι η Αλίκη, τίποτα άλλο. Εκεί θα κλείσει. Τραβάω συλλεκτικά το είναι... Η Αλίκη ανέβασε κάτι story τα οποία δεν τα κατάλαβα καθόλου. Κορονακό. Η Αλίκη πρέπει είναι με άλλο προφίλ εδώ μέσα. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω. Α, είναι. Πιστεύω, με άλλο προφίλ. Εγώ πιστεύω πάντως, ακούστε με λίγο, παρόλο που δεν θα πάρω το μέρος κανενός, θα πάρω το μέρος του δικαίου. Πιστεύω ότι εχθές με την Αλίκη εδώ μέσα χάθηκε η ισορροπία και από τις δύο πλευρές. Εγώ δεν ξέρω τι έγινε. Η ισορροπία χάθηκε από τη στιγμή που η Αλίκη είπε την Μέρη η Αλβανίδα και η ισορροπία δεν χάθηκε. Δεν μόνο η Αλβανίδα, την είπε και η Βυζητού. Ναι, και αυτό, την είπε και η Βυζητού. Και από την άλλη η Μαρία έχασε το δίκιο της φωνάζοντας την Αλίκη με το αντρικό όνομα αυτό που τη φώναξε. Θεωρώ λοιπόν ότι και από τις δύο πλευρές χάθηκε λίγο η ισορροπία. Σωστά. Α, που ανέβασε κάτι story με μια κοπέλα, δεν κατάλαβα ποια είναι. Από τις δύο πλευρές λοιπόν δεν χάθηκε η ισορροπία, δεν κατηγορώ καμία πλευρά. Ας τα βρουν, εγώ δεν μπορώ να πανάκι στη μέση. Και τώρα έβγαλε κάτι story που πριν μισή ώρα, αλλά δεν κατάλαβα. Κάποιο live στην Τάνια, δεν ξέρω τι το κούτσο έγινε. Κοίταξε, η Αλίκη έχει καλό επάγγελμα το έχει κάνει για να χτυπήσει κάποιον, για να μην χτυπήσει το κάποιον που θέλει να χτυπήσει, χτυπάει με ποιον κάνει παρέα, με τον Κορονάκο κάνει παρέα, για κάτσε να χτυπήσω λίγο το θηλυκό. Κατάλαβες πώς σκέφτεται η Αλίκη. Άμα άλλος δεν μιλήσει, πώς θα χτυπήσει η Αλίκη. Πώς, αφού ξέρεις πώς λειτουργεί η αδερφούλα όχι, σου. Όχι, δεν ξέρω και σου το λέω. Πώς, ξέρεις και πώς χτυπάει. Και δεν το δέχεσαι. Ξέρεις πώς χτυπάει αυτά αλίπητα. Αυτά είναι δικά σου λόγια. Δεν είναι δικά μου, είναι της πραγματικότητας. Άμα η Αλίκη έχει πρόβλημα με σένα, πρόσεξε. Και ο Κορονάκος, ας πούμε, είναι φίλος σου, ωραία. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει επίθεση. Μα δεν θα χτυπήσει εμένα. Θα χτυπήσει εσένα που είσαι στο παράθυρο. Ούτε εμένα θα χτυπήσει τον Κορονάκο. Όχι, άμα δεν μιλήσω εγώ στο παράθυρο, δεν θα με χτυπήσει. Ποια έρχεται τακτικά εδώ παρέα μας, θα χτυπήσει εσένα. Για να τσιμπήσουμε εμείς. Έτυχε πολλές φορές. Θα χτυπήσει εσένα. Εσένα θα χτυπήσει να τσιμπήσουμε εμείς για να πάρουμε να γίνει η οχλαγωγή. Αυτό κάνει συνέχεια η Αλίκη. Με πιάνς, you understand. Εσείς δεν το θέλετε καθόλου, δεν γουστάρει την οχλαγωγία. Αυτό προσπαθεί. Ναι, εσύ δεν τη θες την οχλαγωγία. Όμως, Γιάννη, και ένα άλλο πράγμα, θα σου το πω και αυτό. Εντάξει, κάτω στα σχόλια μπορεί κάποιοι να είναι γνωστοί σας, να είναι φίλοι σας, να τους ξέρετε, Κορονάκος, εσύ. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που είναι hater. Και δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα στα live. Δηλαδή, όταν έχει επιθέσεις από τα σχόλια, είναι κάτω και βρίζουν και λέει και αυτοί κάτι, και πιάνεται μετά με τους πάνω γιατί κάτω βρίζουνε, πρέπει να δούμε και τι κάνουν και από κάτω. Γιατί και από κάτω πολλές φορές πυροδοτούν φασαρίες πολύ μεγάλες. Της τρελής γίνεται. Όχι, δεν μιλάμε τώρα για την Αλίκη, μιλάμε για την κάτω. Γενικά. Ναι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι πολύ συγκεκριμένα προφίλ που κάποιους ανθρώπους τους μισούν συστηματικά. Για να δούμε. Αυτός ποιος είναι ο Γιάννης. Αυτό ειδικά ισχύει στο live του κυρίου Γιάννη. Έχει κοινό με πολύ hate σχόλια, με πολλά fake προφίλ, πολλά fake. Δηλαδή, παράδειγμα, στα 10, τα 8 είναι fake. Δεν είναι όπως είμαστε εμείς. Άκουσε με λίγο, καρδιά μου. Έχει κοινό, τι να πω. Την αμαρτία της Ήβρης και του να πληγώσω έναν άνθρωπο, είτε τη γράψω με το προφίλ Αντρεούλη στο δικό μου, είτε τη γράψω με ένα fake προφίλ, όταν πληγώσω τον άλλο και τον στεναχωρήσω και τον βρίσω, η αμαρτία είναι η ίδια και την πληρώνω εγώ που το κάνω. Αυτό εννοείται. Ας το καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ο Γιάννης δεν έχει καλή σπάσταση κοινό γενικότερα. Γενικότερα να λέμε την αλήθεια, όλοι μας δεν έχουμε καλή σπάσταση. Και ό,τι πατάω, όλους τους έχω μπλοκ. Πώς γίνεται. Σ' άλλα live δεν γίνεται τόσο πια. Εμένα αυτοί που με βρίζουν πάντως του Γιάννη το live είναι όλοι μπλοκ. Τους έχω κάνει από τα δικά μου. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Αυτό σου λέω.
Ναι, αλλά βλέπεις εδώ, όλοι μιλάνε λίγο καλύτερα εδώ πέρα. Λέμε, μην διακονόμαστε, παιδιά, είμαστε να ενωθούμε εμείς οι άνθρωποι, όλοι μαζί μας, αγαπημένοι, λοιπόν. Να ορίστε, μια χαρά κοινό έχει. Άραγε εσύ, Πελαγία. Σήμερα μας... δεν είχε, εγώ μιλάω γενικά, σήμερα ήταν σε μια χαρά. Παντού συμβαίνει αυτό. Πιο πολλές φορές έχεις συγκεκριμένα τέτοια, έρχονται πολλοί fake, πολλοί αυτά. Και πάλι τώρα πήγανε να κάνουν τέτοιο, αλλά επειδή τους έγραψα και δεν απαντούσα και δεν έδινα σημασία, ξέραν ότι τους κλάνω και... Α, εσύ για σένα μιλάς. Ναι, για μένα μιλάω. Όταν υπάρχει άλλο πρόσωπο, ας μιλήσει. Ναι, αλλά εγώ έχω πει εδώ πέρα, όσοι είναι στα παράθυρα, σας παρακαλώ μην βρίζετε... Αλλιώς... Βρε, εσύ λες, δεν σε ακούνε. Εγώ δεν σου είπα ότι θες εσύ. Εγώ σου είπα τι κοινό έχεις. Δεν είπα ότι τα κάνεις εσύ. Και πώς βγάζεις γρήγορα συμπέρασμα τώρα αυτή τη στιγμή. Αμέσως έβγαλε συμπέρασμα. Το κοινό είναι έτσι, τα 8 είναι... Ναι ρε Γιάννη, δεν μιλάω για το σήμερα. Έχω έρθει σε live σου 100 φορές. Από αυτές τις 100 φορές έχω σχηματίσει μια γνώμη. Δεν μιλάω συγκεκριμένα για σήμερα. Ούτε είναι δημοκρατικό το live όταν αφήνει να ξεφτιλίζουν άτομα και να σκυλοβρίζουν άτομα. Για μένα δεν είναι αυτοδημοκρατία. Μπερδεύεστε. Μα θα γίνει και λίγο πατατράκ, αλλά πολύ λίγο. Πολύ λίγο, δεν πειράζει. Αυτό. Εδώ μιλάμε ότι έχουν γίνει ακραία πράγματα και μεγάλα ξεφτιλίκια και μεγάλες προσβολές. Δεν μιλάω για μένα. Εγώ και σκοτώ λογαριάζω. Για άλλα προσπαθώ. Αυτό το κάνεις εσύ και ο Τόλης και τώρα τελευταία έχω δει και άλλα προφίλ που κάνουν και το κάνουν σαφέστατα για τα νούμερα, δεν το κάνουν για κάτι άλλο. Για τα νούμερα. Εσείς έχετε μια πώς να το πω, ευαίσθητη αιμονή, το έχετε λέει για τα νούμερα. Δηλαδή κάτσε Πελαγία, εσύ όταν ανοίξεις live, δηλαδή πώς κάνεις. Εσύ δεν κοιτάς και τα νούμερα. Όχι, θα σου πω, ναι, πες ότι εγώ είμαι στη θέση σου και ανοίγω το live. Όταν δω ότι πάει να ξεφύγει από τα όρια, δεν είπα εγώ να μην μαναφουκιαστούν ή δεν κουρδιστούν λίγο. Αλλά όταν δω ότι πάει να φύγει η κατάσταση, ή θα κλείσω το live ή θα βγάλω κάποια άτομα ή θα τα πετάξω. Εσύ είσαι ευαίσθητη, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι ευαίσθητη. Απλώς λέω... Δεν είναι θέμα ευαίσθητη. Έχει, δηλαδή υπόνονται άσχημα πράγματα που δεν είναι να γελάσει ο άλλος. Μα εσύ είσαι και γυναίκα, μην μπερδεύεσαι. Θα ακούσεις παραπάνω λόγια. Εγώ είμαι άντρας. Εσύ θα ακούσεις ως γυναίκα, τη θηλυκότητα την έχεις, θα ακούσεις παραπάνω λόγια. Θα ακούσεις εγώ και... θέλω όπως κουρδίζομαι, ναι. Εγώ και εσύ. Δεν κουρδιζόμαστε, δεν έχουμε αρπαστεί. Δεν βγάζουμε αυτό το μίσος και τα βρυσίδια και το τέτοιο και αυτό το άσχημο. Μα και να έχουμε λίγο beef, εντάξει. Αυτό σου λέω, το λίγο δεν πειράζει. Αυτά τα βρυσίδια όμως και τα τέτοια και τα... Μα πατάω αμέσως φρένο. Και ναι, τα τέτοια εμείς δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω πέσει σε τέτοιες φασαρίες. Ναι, και εγώ προσπαθώ να πατήσω μετά φρένο, δεν το συνεχίζω. Δεν προσπαθείς να πατήσεις φρένο, είσαι αμέτωχος και απλά απολαμβάνεις. Απολαμβάνω. Τι κάνεις. Εμείς τώρα τι κάνουμε, δεν απολαμβάνουμε τα πέριξ που λένε όταν συζητάμε με υγεία. Για μην μου κάνεις το χαζό, κουράζομαι τώρα, έχει πάει και 6 ώρα, δεν μπορώ. Άιντε, κατάλαβες πολύ καλά τι λέω. Δεν μπορείς να κάνεις στο παράθυρο και να λες τον άλλον πούστη και γαμιέζει και κάνει και ράμψει. Αυτό είναι άλλο πάλι που λες. Ναι, αυτό είναι άλλο που λες. Να λέει ο ένας, να λέει ο άλλος, να απαντάει ή να λένε 1000. Όχι είσαι στο νοσοκομείο, όχι είσαι εκεί, όχι είσαι ήρθαν πεταμένο στο ίδρυμα. Τι δεν έχουμε, τι είναι αυτά. Αυτά τι είναι, να γελάμε, αστεία. Ναι, ό,τι δεν ξέρετε εκείνη την ώρα να το διορθώσετε.
Μα μπορείς τον άλλο να τον κλείσεις το στόμα. Δεν μπορείς. Κλείσε το live σου, ρε φίλε. Και γιατί να κλείσω το live. Όχι, γιατί να κλείσω το live. Το καπάκι. Επέτα τους όλους από το παράθυρο. Αυτό... Άρα και σένα σ' αρέσει. Άρα το κάνεις για τα άτομα και σ' αρέσει. Έλα. Δηλαδή, μ' αρέσει να παραβρίζονται. Για να το αφήνεις να γίνεται. Κι εγώ είχαμε την Τόλια πριν, αλλά δεν κάναμε αυτό που γίνεται το τραβηγμένο. Ναι, αλλά από τις αρχές ήσουν και εσύ λίγο το... Εγώ ποτέ δεν έχω βριστεί έτσι να σκυλοβρίσω και να κάνω ποτέ. Ούτε από το μόνο σκυλοβρίσιμο που... Μετρημένες είναι οι φορές, έλα τώρα. Εδώ μιλάμε για συστηματικά. Πόσο καιρό έχεις να ανέβεις στα ράτσα? Κοίτα, μην ανέβω. Γι' αυτό έλειπα τόσο καιρό. Είχε πανσέλινο και... Άραγες, άσε την ταράτσα και έτσι πως είσαι, μια χαρά είσαι. Μια χαρά σε βλέπω. Εγώ είμαι η καλύτερη από όλους σας. Αυτό εσύ το ξέρεις. Εγώ δεν μπορώ, το να... ξέρω, το λέω. Δεν μπορώ να σε βαθμολογήσω. Ο κόσμος ακούει με τα λεγόμενά σου και εμένα ακούει και όλους εδώ πέρα μαζί. Μα ο κόσμος άμα περίμενε από μένα δεν θα είχε κίνηση, γιατί δεν μπαίνω συνέχεια. Ο κόσμος θέλει να έχει αυτούς που μπαίνουν συνέχεια. Ναι, αλλά εξαρτάται το τι θα πούνε. Δηλαδή, άμα ακούς όλη την ώρα να έχουν μπίφο ένας με τον άλλον, τα βρυσίδια από πάνω μέχρι κάτω, και τι νομίζεις, και αυτό καλό είναι? Δεν είναι καλό. Αυτό σου λέω, ρε Γιάννη, γιατί εγώ τελευταία όλο αυτό έβλεπα και μετά πιάστηκα και με τη δουλειά. Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Και όμως... Σήμερα θεωρώ ότι είχες ένα αλλιώτικο live. Ναι, και όμως... Και γέλασαν. Και υπήρχε και το Μαναφούκι και όλα. Κι όμως εγώ... Δεν ξέρετε να κάνετε πρόγραμμα. Αφήνετε, βάζετε μέσα πώς σας μπαίνουν σαν ζώα και το πάνε τέρμα να σκυλοβρίζονται, να κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν εκπομπές. Άσε μας τώρα. Μπρε Πελαγία, δεν βλέπεις ότι δεν ανεβάζω άτομα επάνω? Τους έχω κόψει. Δηλαδή εγώ τους λέω, παιδιά... Γιώργη, να έχει το μαδομούνι, αλλά σου είπα... Ναι, δεν ανεβάζω. Ξέπωση με κάνανε αιτήματα να ανέβουν πάνω και δεν τους ανέβασα. Γιατί άμα ξέρω εγώ, άμα ανεβάσω ένα... Έχεις ένα κόλλημα με τον άστεγο, γιατί τον ζηλεύεις. Δεν έχω κόλλημα. Από πάντα τον ζήλευες, δεν ξέρω γιατί είσαι κοντά σε ηλικία και τον ζηλεύεις που είναι ωραίος, δεν ξέρω. Βρε, μ' αρέσουν οι μ' αρέσουν οι ατάκες που πετάς στις σποντούλες. Δηλαδή τα λες εσύ να τα ακούσει ο... Ναι. Εγώ ξέρω ότι μας κρίνει το live όλοι από τις 12.30 ώρα, αλλά από εδώ είναι από τις 12.30 και εδώ έχει κάτι. Ευχαριστώ το κενό που εγώ, είναι. Εγώ ναι, είχα πολύ καιρό να μπω και έχω τα σκάλωσα. Κράζει το live του Κυριάννη, αλλά εδώ είσαι. Ας τον Κυριάννη. Ναι. Κι όμως, μια χαρά το πάω. Κοίταξε, και... Κορονάκο, εγώ ξέρω σε ποια άτομα, ας πούμε, δεν θα έμπαινα και θα κατέβω και δεν μπορώ να τους ακούω. Επειδή ήμασταν καλά σχετικά, γι' αυτό το λόγο έκατσα. Να είσαι σίγουρος ότι θα την είχα κάνει. Υπέροχα live κάνει και δεν αφήνει να εξελιχθούν. Ένα πρωί πήγε να εξελιχθεί άσχημα, το κλείσε το live. Το κλείσα, τάγκ. Ένα πρωί που πήγε να γίνει άσχημα. Και εκείνη την ημέρα... Εγώ ξέρεις τι, μπορεί να δεν μπαίνω στα live, είχα καιρό να μπω. Αλλά ρίχνω κάπου ματιά στο προφίλ Ζωή μας μία βόλτα και στο Κάτσε Καλά. Κυρίως όταν κάνω δουλειές τα βάζω να παίζουν, επειδή έχει πολλή ώρα, ρε παιδί μου, δεκάλεπτα έτσι. Και όταν κάνω δουλειές το βάζω να τα ακούω. Είναι δύο προφίλ που κάνουν, γράφουν έτσι βιντεάκια. Γιάννη, βγάλε την Τόλια από μεγάλο, δε αισθάνεται άσχημα, σε λέει. Μα δεν το άκουσα. Ναι, ναι. Και γι' αυτό το λόγο την βγάλουμε, μια χαρά είναι. Έχω δει ότι γίνεται χαμός. Έχω δει ότι γίνεται χαμός. Δεν τα έχω δει όλα, βέβαια. Όχι, μια χαρά είναι. Να απολαύσουμε λίγο θηλυκότητα. Έτσι, Κυριάλη. Όχι, αντρίλα. Έτσι δεν είπε το παιδί, γιατί βγαίνει αντρίλα. Βγαίνει τα λικέρες από μέσα μου. Όχι, τώρα.
Μήπως έχει ο άλλος καταράχτη στα μάτια του. Και τι έχουνε, μόνο μουσική, τι έχουνε, βιντεάκια, τι φάση. Όχι, εσύ, γράφουνε το live, καλή ώρα τώρα εδώ αυτό. Α, κατάλαβα. Το γράφουν αποσπάσματα. Μπορεί τώρα, ας πούμε, να βάλουμε η Πελαγία με την Τόλια, ξέρω εγώ. Και να έχει εκεί που ό,τι θα μπείτε, θα μπείτε, θα μπείτε, μη στεναχωρείτε. Κατάλαβες, ε. Από σήμερα, Τόλια, να ξέρετε. Γιάννη, είσαι πολύ μικρός μπροστά μου, γιατί είμαι πολύ πιο παλιά από σένα. Και έχω κρεμαστεί και σε μανταλάκι και έχω μαλώσει και με δυνατά ονόματα. Είμαι πολύ φίρμα πάνω σε αυτά. Οπότε μη μου λες εμένα ότι αχ, θα κρεμαστείτε και θα δείτε. Δεν έχω να δω τίποτε, χαίστηκα. Εγώ είμαι παλιά και κατημένη. Δεν το έχω ζήσει αυτό. Εγώ το έχω ζήσει, είμαι καλά. Και στο YouTube και παντού. Δεν με Πελαγία, αλλάξαν οι καιροί. Κοίτα τώρα. Γιατί αλλάξαν οι καιροί, τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Ναι, τι εννοείς δηλαδή, να βγω τι, ότι τι. Δεν ξέρω. Θα πω τι, τι δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Μίλα τα είσαι, αρχιδάτα. Πού είσαι. Μασάς τα λόγια σου. Εγώ μασάω τα λόγια μου. Όχι, δεν σε, μπορείτε σε... να με κάνετε τίποτε, γιατί σου είπα ότι έχω περάσει εδώ μέσα, τα έχω ζήσει και με έχω σκυλοβρίσει και μανταλάκια και έτυχε να μαλώσω. Απλά δηλαδή αν κάποιοι έχουν μαλώσει 100 φορές, εγώ έχω μαλώσει 5. Έχω βρίσει, σούμε, να μαλώσω. Καλημέρα, άλλο καλημέρα. Άλλο και το άλλο μαλώνω. Εγώ είμαι λίγο σταρχιδιστής με αυτά. Δεν ξέρω. Ναι, δεν έχουν καταγράψει. Με έχουν βάλει και σε τέτοιο. Και στο YouTube. Όχι, εγώ δεν έτσι ποτέ, γιατί δεν ήμουν έτσι τέτοια φάση ποτέ. Ναι, από σήμερα περίμενε. Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Από σήμερα περίμενε. Ακούγεται σαν να πει. Δηλαδή, που είσαι άσχετη με το θέμα, εντελώς. Είπες και εσύ να γράψεις, δηλαδή έτσι για να φανεί. Η Τόλια θα φανεί. Με αυτό που συζητάμε. Να κλείσω κάμερα. Όχι, μια χαρά είσαι. Εγώ δεν είπα ότι το παίζω ξερόλα. Εγώ σου είπα ότι έχω την εμπειρία και ότι με έχουν κρεμάσει μανταλάκια, με έχουν πάει το διακομπεύσει, οπότε χαίστηκα. Τι σχέση έχει αυτό που λέω, δεν καταλαβαίνει το άλλος όταν μιλάει τι λέει και σχολιάζεται κιόλας επί του θέματος. Ναι, αλλά Παναγία μου. Μήπως μπαγιάτισες, όχι. Δεν νομίζω να μπαγιάτισα, γιατί ακόμη πουλάω και σου δείξα. Σήμερα έβγαλες εκπομπή κατήρι εμένα. Α, δηλαδή, ευχαριστάμε εσένα τώρα που έκανα την εκπομπή. Στη σημερινή σου εκπομπή, φυσικά. Όχι, ρε. Όχι, όχι. Θα ευχαριστήσουμε την Τόλια που υδρώνει εδώ. Ναι, να ευχαριστήσουμε την Τόλια. Για ποιον ανέβηκε, για μένα. Ποιος είχε τη λογομαχία και το κούρδισμα και αυτά, εγώ με την Τόλια. Άρα, ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές. Για τον κύριο Γιάννη. Σε ποιο live μπήκα, στο κύριο Γιάννη. Σε ευχαριστώ. Θα σε βρω εδώ, αγάπη μου. Εάν δεν υπήρχε κύριος Γιάννης, δεν θα είχα μπει καθόλου. Δεν θα ήξερα καν το όνομά του. Είπα, ανέβηκε στο πράγμα. Ναι, αλλά ποιος σε κράτησε μέχρι τώρα, ποιος έβαλε τη φωτογραφία του και παρέμεινες. Η Καρδούλα. Με τον κύριο Γιάννη τέτοιες ώρες τέτοιο. Περιμένω να κλείσει και βγαίνω. Γεια, δεν είπα ότι μπήκες για μένα. Μπερδεύεσαι πάλι. Είπα ότι ανέβηκε στο παράθυρο για να πει σε μένα. Ναι, άρα δεν κράτησε εσύ το live, ούτε ήρθα για σένα. Μπήκα αρχικά στο παράθυρο, μπήκες για μένα. Εντάξει, μπαίνεις κάθε μέρα, αλλά δεν μπήκες από πριν που έλεγε ο Γιάννης ανεβείτε, ανεβείτε. Και έλεγε και ξανά έλεγε, δεν ανέβαινε κανείς σας. Τώρα με τη γρήγορη. Όχι. Μου έχει ανοίξει. Στο παράθυρο θα ανέβω όταν θέλω να πω κάτι. Να το ανοίξατε την όρεξη των Ανδρεούλη. Όχι, στο παράθυρο και να μην θες να ανέβεις. Κάποιες φορές θα κάνεις το χατήρι του διοργανωτή να ανέβεις. Για όχι, να προχωρήσει μια συζήτηση για να γίνει εκπομπή, όχι, για να κάθεσαι να πλέει. Όχι, δεν είμαι εργαλείο του κυρίου Γιάννη για να μου πει να ανέβω. Μα δεν είναι το εργαλείο μου. Πείτε καλά και να ανέβω. Αν εσύ το δέχεσαι αυτό, εγώ δεν θα το δεχόμουν ποτέ. Ανέβηκα με τη θέλησή μου. Σέβομαι τον κύριο Γιάννη. Γουστάρω πάρα πολύ τόσο καιρό που τον παρακολουθώ. Και τελείωσε αυτό. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
Παρακαλώ, και κυρία. Σήμερα τι έγινες? Θεώρησα ότι πρέπει να πω κάτι και ανέβηκα. Δεν ανεβαίνω ποτέ χωρίς λόγο. Εγώ παρακαλώ. Το να πω αυτό που λες εσύ. Ότι ναι. Ξέρεις κάτι, το λόγο για την αφορμή σου την έδωσα εγώ όμως και ήρθες. Γιατί τσατίστηκες μαζί μου. Άρα ποιος έκανε παιχνίδι? Όχι, δεν τσατίστηκα, μην το τοποθετείς έτσι. Απλά βαριόμουν να γράφω, γιατί ήθελα να σου... Δεν ανέβηκες χαρούμενη και ξένιαστη. Εγώ κούρδισα κατάσταση και ανέβηκες. Έτρεξες, τροχαδόλου. Ορολόι μου. Κάτσε αυτά. Δεν είσαι ικανή να με τσατίσεις, κανένας δεν είναι ικανός. Άσε με, εδώ είμαι ικανή να σε ανεβάσω στο παράθυρο και έκανα παιχνίδι ολόκληρη τη νύχτα και εσύ χαμπάρι δεν πήρες. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Έκανες παιχνίδι εσύ. Το να μου λες για τον εαυτό σου. Ακόμα κάνω που βιζωθηκέται. Ο κύριος Γιάννης για να σηκώσει νούμερα. Είναι πολύ κατάσου αυτό. Ρίχνεις πολύ τον εαυτό σου όταν λες ότι χρησιμοποιήθηκες από τον κύριο Γιάννη. Δεν ρίχνεις τον κύριο Γιάννη, τον εαυτό σου ρίχνεις. Δεν ρίχνω τον εαυτό σου. Δώσε πραγματόλια, δώσε. Και εσύ είσαι ένα σήμαντο προφυλάκι. Εννοείται. Το οποίο... Εννοείται. Θα πάρεις μία φήμη να μας κάνεις να γελάμε. Δεν τη θέλω τη φήμη. Ποιος το είπε? Στην έξω ζωή, στους δικούς μου ανθρώπους, στην προσωπική μου ζωή. Φήμη εδώ. Άλλη σε την προσωπική σου. Εδώ τώρα είσαι σε ένα live. Τι μας ανακατεύεις τα προσωπικά? Δεν θα αγχωθώ να την έχω και στο TikTok. Δεν θα αγχωθώ για εδώ. Δεν με ενδιαφέρει το πώς με βλέπεις στο TikTok. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό έτρεξες να μου απαντήσεις, να ανέβεις στο παράθυρο. Εννοείται, γιατί έχουμε λόγο, ξέρεις. Υπάρχει ένας λόγος. Υπάρχει ένας αντίλογος. Καλά, εντάξει. Πες ότι ήθελες να πάρεις φήμη δίπλα μου. Από σένα. Φυσικά. Όπα Παναγία μου, να το ζήσω κι αυτό. Μανούλα, να γι' αυτό βυζοχτυπιέσαι. Έχω στην προσωπική μου ζωή έτσι και δεν το ξέρω. Για ποιο λόγο να πρέπει να πάρω φήμη? Γιατί το λένε σε τόσο πολύ για τη δημοσιότητα? Γιατί εσύ, εγώ ανέβηκα. Μισό κορίτσια να κάνω καφέ. Ναι, κάνε καφέ. Τρελάθηκες και δεν το πήρες χαμπάρι. Σε μένα βάλε αλάτι μέσα. Εγώ να φέρω γλυκό, ζαχαρίδες, καπουτσίνο. Αντριούλη, εσύ πώς το θες? Πελαγία, γιατί επιτίθεσαι στον Γυριάννη και στην Τόλια? Γιατί βρε Πελαγία, πριν έρθεις εσύ 280-290 άτομα είχα. Πριν έρθεις εσύ. Και άμα δεν είχα τόσα άτομα, δεν θα ανέβαινες. Συμφωνείς? Συμφωνείς, θες να τα ακούσεις? Πρωί-πρωί. Κάτσε όμορφα, κάτσε όμορφα. Θες να ανοίξω το κουτάκι μου τώρα? Με 64 ανέβηκε η Πελαγία. Θες να ανοίξω το κουτάκι μου τώρα? Αν δεν είχα τόσα άτομα... Είχα πόσο καιρό να ανέβω και έχεις διακρίνει. Άσε τα πιχνιδιδάκια σου, πώς τα λες εσύ, τα στυλ σου. Πετάς μια κουτσουλιά. Ναι, πετάς κουτσουλιάδες εδώ πέρα πρωί-πρωί, ναι, η νύχτα. Από αυτές τις κουτσουλιές... Αν δεν είχα τόσα άτομα θα ανέβαινε στο παράθυρο, άμα είχα 50 άτομα θα ανέβαινε. Είσαι και η μοναδική που κοιτάς τα νούμερα. Γιατί ρε Γιάννη, δεν έχω ανέβει. Πάρ' το προσωπικά και πες ότι εγώ ανέβηκα για να αισθανθώ καλά ότι ανέβασα ένα live. Για να φανά... Εμένα με παρακαλούσαν να ανέβω, επειδή το live έχει καταγραφεί. Για τραβάκου. Ναι, αλλά και το δικό μου καταγράφεται. Μέχρι μου έκανε παρατήρηση ο κύριος Γιάννης, γιατί έκανα το προφίλ μου ιδιωτικό και δεν μπορούσε να μου στείλει έτοιμα να ανέβω. Με παρακαλούσε να ανέβω. Κατάλαβες, Τόλια? Εγώ δεν είδα να παρακαλάει και να λέει Τόλια ανέβα, Τόλια ανέβα. Τώρα γιατί μας πας αλλού, Πελαγία? Είχε ανάγκη τη δημοσιότητά σου, Την Τόλια δεν την γνωρίζω. Είχε ανάγκη την παρέα μου, τη συντροφιά μου. Έτσι, μπράβο, έτσι θα λες. Όχι μπράβο. Ότι είχε ανάγκη τα νούμερα. Έτσι, και μετά, εννοείται ότι είχε ανάγκη και τα νούμερα και να δώσει μία νότα στην εκπομπή. Ποια νούμερα, ρε Πελαγία, ποια νούμερα? Χθες τα νούμερα, είχαμε... Δεν μου λες, Πελαγία, μήπως έχεις ωρεοπάθεια? Πελαγία, την χαροποιήσω, ρε Κορονάκο, μπορεί κάθε μέρα να έχετε και 500 και 700 άτομα. Το θέμα ήταν ότι δεν είχατε θεματολογία και είχατε ένα βαρετό live. Και έπρεπε κάτι να κάνετε. Έτσι ξεκινάμε εμείς. Και εσύ ανέβηκες να κάνεις το ψυχικό στον κύριο Γιάννη, για να το ανεβάσεις στο live. Και έτρεξες εσύ πίσω από τον κόλο μου, μη χάσεις.
Αχ, μανάρι μου. Αν ανέβαινα εγώ στα παράθυρα για να πω ότι εγώ ανέβασα, κύριε Γιάννη, το live και είσαι άχρηστος αδιοργανωτής. Ευτυχώς που υπήρχα εγώ. Ακριβώς έτσι είναι. Είναι άχρηστος αδιοργανωτής. Θα ήμουν μεγάλη ξεφτύλα. Πίστεψέ με. Να πω σε κάποιον, να παραδεχτώ, να βγω να πω. Είναι η πικρή αλήθεια. Αυτός ο άχρηστος ο διοργανωτής που έχω εδώ τόσες ώρες στο παράθυρό του, στο live του και τον θεωρώ άχρηστο, αυτόν τον άχρηστο λοιπόν διοργανωτή, ναι, με χρησιμοποίησε γιατί είμαι άβουλη. Τόλια, και τόλια, μισό λεπτό, μισό. Κόψτε λίγο. Συνεχίσει την καταγραφή γιατί μόλις. Τι, συνεχίστε την καταγραφή γιατί μόλις... Μόλις γέμισα, είμαι 5 ώρες εγγραφή. Παρόλο που κάνω δίαιτα. Τι να γράφεις και εσύ, μωρέ, τον αποτυχημένο, το διοργανωτή και το χαζό του live που άμα δεν ανέβαινα... Γιατί είσαι εδώ, μάνα μου, γιατί δεν πήγες σε ένα διάσημο διοργανωτή πετυχημένο για να δώσεις κι άλλη... Γιατί εγώ είμαι διάσημη, βρε, γι' αυτό... Ναι, αλλά κάτι κουνούπια ήρθαν εδώ. Διοργανωτή, μάνα μου. Την έχεις πάρει χαμπάρι, την έχεις πάρει χαμπάρι. Πώς την έχεις δει μόνο εσύ με τον εαυτό σου? Έχεις καταλάβει ότι δεν γλιτάω και δεν έχεις πάρει χαμπάρι εσύ? Εσύ να γλιτήσεις σε μένα. Μα το κάνω και δεν το καταλαβαίνεις. Δεν έχεις και γνώση. Τον γλιτάς τόση ώρα και το κατεβάζεις, μάγκα. Δεν θέλω να μιλήσω. Συγγνώμη. Με αυτά και με εκείνα. Με το ξενύχτη αυτό. Με αυτά και με εκείνα τώρα. Δεν ακούγεις λίγα μόνο. Με αυτά και με εκείνα και με τους τσακωμούς σας πάλι τώρα και που φέτας 6 ώρα, ξέρετε, με καράτα και έκανα. Για πες. Πήγα και φάω δύο πιάτα μακαρόνια. Ωχ, άρα. Σαν δεν τρέπομαι, χάλασα τη δίαιτα. Είδες, σε φέρνει όρεξη, Άντρεούλη. Δεν λέω, ρε παιδιά, πάει η δίαιτα. Εγώ μπορώ, ποιος... Άιτα, σαν έπει και εγώ μπορώ. Καλημέρα. Έλα, πάμε. Πάμε. Εσύ ποιος... Μας κόβεται. Ποιος είμαστε. Τόση ώρα σε ακούω. Δηλαδή δεν έχεις πει τίποτα άλλο από το πόσο όμορφη είσαι, πόσο ωραίο βυζί έχεις, πόσο διάσημη είσαι και πόσο ανέβασες τα νούμερα. Τόλια, ωραιοπάθεια έχει. Ναρκισισμό έχει η κοπελιά. Και τι θέλεις να σου πω, δηλαδή τα οικογενειακά μου και τα προσωπικά μου? Σε social βρίσκεσαι σε μια εφαρμογή που είναι του Πόλτο 9 μέρα. Και θα καθίσουμε να καβλαντήσουμε. Τι θες να πούμε? Μα δεν καβλαντίζεις. Δεν καβλαντίζεις. Θίγεις τους πάντες για να ακουστείς. Δεν καβλαντίζεις, αγάπη μου. Εγώ έτσι καβλαντίζω. Όταν έχω να κάνω με άτομα κατώτερο, κατώτερο επίπεδο από μένα, τι θες να κάνω? Το κατώτερο επίπεδο όμως από σένα είναι πολύ 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 πιο ταπεινή από σένα. Αυτό δεν μπορώ τη λέξη ταπεινή. Σταμάτα, ανατρίχιαξα. Δεν μπορώ, ανατρίχιαξα. Μες στο ψέμα. Να παίζουν για σένα. Έχω πολλά προσόντα που δεν χρειάζεται να σου τα δείξω για να βγω από πάνω σου. Δεν έχω την ανάγκη να βγω από πάνω σου. Πίστεψε με. Εσύ όμως πολεμάς τόση ώρα να ανέβεις από πάνω μου. Δεν θα μπορέσεις, αγάπη μου. Δεν θα μπορέσεις. Και ξέρεις γιατί? Γιατί εγώ δεν έχω ούτε ωραιοπάθεια, ούτε εγωισμός. Μα ούτε δεν εδώ για να σου δείξω ποια είμαι. Μπάς και το γυρίσατε. Δεν με ενδιαφέρει να με μάθεις. Και για την πάρτι μου. Αγάπη, δεν με ενδιαφέρει να με μάθεις. Μπάς και το γυρίσατε. Δεν απασχολείς καθόλου. Καλημέρα το αστέρι μου. Τι κάνει? Πέστη. Πιάσει τη βραδι... τη καλημέρα, ζώνη, καλημέρα τώρα, το αστέρι μου. Τι κάνει το αστέρι μου? Καλημέρα, κύριε Γιάννη, τι κάνεις, πώς είσαι? Έφτιαξες το καφεδάκι σου? Βεβαίως και το έφτιαξα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. 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 Τζένι, πώς τα βε, χαλάρωσε. Ναι, ούτε καλημέρα από εδώ, από το κοινό. Ναι, άμα αρχίσετε να τσιρίζετε, ναι, δεν μπορώ. Ναι, εντάξει. Θέλω ήδη μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί άκουσα κάποια πράγματα, είδα κάποια βιντεάκια που δεν μου αρέσαν, να τα πούμε μετά. Ναι. Όχι απόψε τώρα, ξημερώματα που περάσαμε ήρεμα. Όχι, όχι. Όχι τώρα. Να σου πω, κορίτσια,
κάτι ήθελα να σας πω που λέτε η μία. Έχει και αγόρια εδώ, έχει και αγόρια εδώ. Ναι. Εδώ έχει και αγόρια. Η Πελαγία είπε. Έχει έναν άντρακλα από πάνω, έχει και έναν άντρακλα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Έναν άντρακλα. Ναι, άρα που συνεχίσουμε. Τώρα που είπε η Τόλια και η Πελαγία, είσαι από πάνω. Πώς το γυρίσατε και θέλει να πάει μία πάνω από την άλλη. Δεν θέλω. Προσπαθεί η κοπελιά τόση ώρα να μου εξηγήσει ότι είναι πιο μουνάρα από μένα, είναι πιο υψηλού επίπεδο από μένα, είναι πιο διάσημη από μένα, ήρθε και έφερε εμένα και τα νούμερα. Δεν της έχω πει τίποτα για τον εαυτό μου. Δεν έχω περιαυτολογήσει καθόλου. Δηλαδή έλεος. Έλεος, δείχνετε τόσο πολύ για ποιο λόγο και για ποιο λόγο σε μένα. Μα εσύ με είδε στο παράθυρο και έτρεξες ταπεινασμένο να έρθεις πίσω από τον κόλο μου να κάνεις τοποθέτηση. Άσε μας εσύ. Γιατί θα έπρεπε να τρέξω πίσω από τον κόλο σου και όχι ας πούμε να γουστάρω κάποιον εδώ μέσα. Πού να ξέρω εγώ, προβληματίσεις τον εαυτό σου, εγώ θα σου πω. Εσύ τα έκανες. Μα εσύ του λες, εγώ σου το είπα αυτό. Ωραία κρούσαλτη. Μα αυτό είναι κατώτερο επίπεδο. Τι να σε κάνω, ο τρόπος που μιλάς και κάνεις. Τι να σε κάνω, εγώ φταίω. Ο τρόπος που μιλάω, ο τρόπος που μιλάω. Καλημέρα. Δεν δείχνει το επίπεδό μου. Η παγούρα τι έπαθε, είναι σαν σε άλλη διάρκεια. Καλημέρα σε όλους όσους μπήκατε μέσα. Έχω πατήσει τους δρόμους και τότε θα μου πεις το επίπεδό μου. Τσακίστηκες γιατί και έβγαλες κακία απέναντί μου, τι σε νοιάζει εσένα. Με τον κύριο Γιάννη πρώτον τι κάνω και δεν παραδέχτηκες ακόμη το λάθος. Δεν παραδέχτηκες ότι ο Γιάννης πήγε να ρίξει ένα σχόλιο επάνω μου, το οποίο σχόλιο δεν απευθυνόταν σε μένα, απευθυνόταν στην Πηλιό. Δεν έγινε ποτέ, πάλι εσύ το λες. Δεν έγινε ποτέ, η κυρία Παγουρά μου, επειδή γράφει το live, θα φας τη χλάπα. Ακριβώς. Λοιπόν, την έχεις πάρει χαμπάρι ότι εσύ επιτίθεσαι τόση ώρα. Μου κάνεις μια επίθεση. Την έχεις πάρει χαμπάρι ότι είσαι εδώ πάνω και σε γλεντάω όλη νύχτα. Και τη γελάμε. Τον εαυτό σου γλεντάς, γιατί εσένα ρίχνεις. Νομίζεις. Τον εαυτό σου γλεντάς, εσύ δεν το έχεις καταλάβει. Και πήγες να μας το παίξεις και κυρία και ήρθε ο Πεπονής και σε έβαλε στη θέση του. Μια χαρά. Δεν το κατάλαβα, δεν το κατάλαβα. Το κατάλαβα, ποιος με έβαλε στη θέση μου. Καληνύχτα, καληνύχτα. Με έβαλε στη θέση μου, δεν το κατάλαβα. Πεπονή. Τόση ώρα τα βυζιά σου δεν δείχνεις. Ε? Τόση ώρα ο Πεπονής έβαλε εμένα που είπα. Ότι γουστάρω να δείξω τα βυζιά μου. Που είπα ότι θα δείξω. Όχι, συγγνώμη λίγο. Εσένα όχι, συγγνώμη. Εσένα ο κύριος σε έκανε πριν. Σε έβγαλε σε ιδιωτικά να τα δείχνεις. Τόλια, θα εκτεθούμε, Τόλια. Φτάνε, φτάνε, μαναπούκια, σταμάτα εσύ, νονά. Τόλια, θα εκτεθούμε, Τόλια. Σταμάτα, νονά, φτάνε, μαναπούκια, πάμε, έλα. Εγώ έκλεψα φωτογραφία από το φουμπούκ της, Τόλια. Και ο Κρίς την έκλεψε, πληρωμένη την έχει εκείνος βέβαια. Τόλια, πάμε. Έχει δει το άλμπουμ για τα βαφτίσια σου, Τόλια. Λίγο θέλω να χαλαρώσει, Τόλια. Άρα, τα δείχνετε. Σε παρακαλώ, Τόλια. Δεν έστειλε καμιά φωτογραφία σε κανέναν, ούτε φίλο. Χρυσό μου, δεν έστειλε. Εγώ δεν είπα ότι δεν είχα. Μην μιλάτε ένα πα στον άλλο. Εσύ θέλει να μπει να κάνει ανταγωνισμό μαζί μου. Έχω 1 εκατομμύριο βιντεάκια. Ο Πεπονής για άλλο λόγο σε κατηγόρησε. Δεν σε κατηγόρησε για τα βιβλιά σου. Ο Πεπονής σου έριξε άλλες κατηγορίες. Μπερδεύεσαι. Φωτογραφίες, αλλά τι είναι όλο ο δουλειάς. Δεν καταλαβαίνει. Σεβασμός. Ότι έλεγα στο Στέλιο ότι θέλω να του δείξω τα βιβλιά μου. Γι' αυτό με κατηγόρησε. Δεν με κατηγόρησε όμως κανένα. Δεν ξέρω ότι σε κατηγόρησε να παίξει εκπομπή να το ξανακούσουμε. Γι' αυτό με κατηγόρησε. Όποιος είναι εδώ, θα το πει. Η ουσία είναι ότι ανέβηκες για την πάρτι μου. Κατάλαβες. Σε γλεντάω, σε διασκεδάζω όλη νύχτα. Είχα από κάτω και κάβλωσα τρελά και δεν ήξερα πώς να σου την παίξει. Δεν ξέρω άμα κάβλωσες ή όχι. Πάντως ήθελες να τρέξεις πίσω από τον κόλο μου. Κάνω όλα γύρω από σένα. Μην τρελαίνες έτσι. Κι όμως δεν υπήρχε θεματολογία στο live, δεν υπήρχε τίποτε και ανέβηκα εγώ στο παράθυρο και έλαμψε. Ναι, έλαμψε. Δεν ντρέπεσαι. Δεν έχεις πέσει επίπεδο που ανέβηκε σε έναν άχρηστο διοργανωτή. Δεν έπεσε σε επίπεδο. Πώς όχι βέβαια. Εσύ μια ντίβα μπέλα. Είναι άχρηστος διοργανωτής. Πρόσεξε. Ο κύριος Γιάννης είναι ένας άχρηστος διοργανωτής από τους χρήσιμους. Φιλοξενούμενο. Από τους χρήσιμους είναι ο κατώτερος level. Έχει καλύτερους. Εντάξει.
Εσύ τι ποιο να μα δείξει τα παιδιά σου. Μιλάει ακόμα η Πελαγία. Μιλάει ακόμα η Πελαγία. Μιλάει ο άρχοντα του Μεχανικού. Είπε από μόνη σου ακόμα μία φορά, θα σου πω, ότι σε χρησιμοποιήσει. Οπότε είναι πολύ πιο χρήσιμο από σένα. Για να έχει τα αρχίδια να χρησιμοποιήσει μια ντίβα σαν αυτά. Πάντως όλο με ένα αρχίδι στο στόμα είσαι, Τόλια μου, να τα λέμε κι αυτά. Πάντα εννοείται, γυναίκα είμαι. Ναι, καλά. Τι χρησιμοποιεί. Καλημέρα, νερό και αλάτι. Είναι της χαμηλής κοινωνίας. Ναι, εγώ τα λέω. Μήπως δεν τα παίρνεις. Γιατί και δύο τα παίρνουμε στο στόμα. Οπα, οπα, Τόλια. Οπα, στο πιπέστα. Τι έγινε, κάνε και μία ανάλυση πώς τα παίρνεις, το τι κάνεις και το τι ναι, δεν κάνεις. Ναι, κάτε μας μια ανάλυση. Τζένι, μην ανάλυση. Ακόμα πρωί είναι, Τζένι, μην τα ακούσα ακόμα. Όχι, όχι, την πρωί, από ξημερώματα είμαστε. Ναι, η Τόλια μπορεί να κάνει την ανάλυση γιατί είναι στο επίπεδό της. Το μόνο θα κάτω να πω την ανάλυση. Είναι το επίπεδό μου χαμηλό, γιατί εγώ τα λέω, τα κάνω, αλλά τα λέω κιόλας. Η Μπέλα απλά τα κάνει. Εντάξει, είναι χαμηλό το επίπεδο μας. Όταν τα και γιατί δεν έχεις εσύ προσωπικά, θα κάτω εγώ να πω εγώ. Δηλαδή, πώς κάνω και τι κάνω. Έχεις ακούσει εσύ άλλη γυναίκα να βγαίνει εδώ πάνω και να λέει πώς κάνει και τι κάνει. Γιατί σου είπα εγώ. Ή κάποιον άντρα. Γιατί σου είπα εγώ. Όχι, αφού έχει τέτοιο κάτι και το όνομα, να ακούσουμε. Είμαστε όλα αυτιά να σα ακούσουμε πώς θα κάνει. Να σε πω, να σε πω. Γιατί παραμυθιάζεσαι έτσι. Τι είπα εγώ τι κάνω και τι δεν κάνω. Έβγαλα εγώ την προσωπική μου ζωή. Του είπα εγώ πώς πηγαίνω και δεν το ήξερα. Δεν την πιάνετε, δεν την πιάνετε. Την είπε η Νονά. Είπε η Νονά ότι συνέχεια με τα αρχίδια στο στόμα είμαι. Και λέω, ναι, γυναίκα είμαι, τι ήθελες να έχουν εμείς στο στόμα. Ναι, και κατάφυγες και λες κατωτέρω επίπεδου και σου λέω. Δηλαδή όταν τα παίρνεις, το ότι το είπα σε πείραξε, όταν τα παίρνουμε, είμαστε πιο υψηλού επίπεδου. Αυτά είναι προσωπικά μας όταν τα παίρνουμε. Δεν είναι ανάγκη να ξεχωρίζουμε κάθε πότε τα παίρνουμε και τι τα κάνουμε. Πες ευχαριστώ τη Δωροθέτρια, τη Μέρη, πώς λέγεται. Ευχαριστούμε τις Δωροθέτρια. Άλλο δεν νούμερα και τώρα δεν ευχαριστούμε. Εδώ έχουμε ωραία συζήτηση. Κορίτσια. Ναι. Συνεχίζετε, κορίτσια, συνεχίστε. Συνεχίζουμε, κυρία Τζέννη. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σας διακόπτω όλους τώρα. Αυτό που λέει δεν είναι σωστό. Δηλαδή, δεν είναι υποκριτικό. Υπάρχει κάποια γυναίκα, ας πούμε, που να μην τα παίρνει στο στόμα, ας πούμε. Τι είναι, να απαντήσω, να μιλήσω. Όχι, απαντήστε. Εγώ δεν αφήνουν να μιλάς. Εγώ το λέω και όλοι το κάνουν και το λέω κιόλας. Δηλαδή είναι υποκριτικό να το παίζουν και. Γιατί πρέπει να μας το πεις, ρε Βασίλη, το τι κάνεις, δηλαδή άμα γλύφεις ή όχι και πώς γλύφεις. Συγγνώμη, γιατί πρέπει να μας ενημερώσεις. Δεν σου έδωσα και λεπτομέρειες. Δεν είπε ούτε λεπτομέρειες. Καλά, τώρα γνωριζόμαστε, βρε Τόλια. Γιατί να μην τις αντέξω, δεν κατάλαβα. Πες να μην το έχεις ούτε και εκεί. Αν μα συνέχεια θέλεις να δείξεις ότι είσαι κάτι καλύτερη από μένα. Okay. Δεν μπορείς να με φτάσεις, είσαι χαμηλά. Τι δεν καταλαβαίνεις. Να είναι και ξυρισμένα. Να είναι και ξυρισμένα. Α, μπράβο. Ω, να είναι και ξυρισμένο. Ο Αντρεούλης είπε. Πάνε, εγώ να συμπληρώσω κάτι, κορίτσια, κορίτσια. Επειδή τα παίρνετε, άκουσα τα παίρνετε στο στόμα. Λοιπόν, κατάλαβα ότι δεν βάζετε, ούτε προφυλακτικό δεν βάζετε. Εντάξει, καταλάβαμε, πάμε. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, είναι τα καλύτερα. Τα προφυλακτικά να τα βάλετε αυτοί που πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Όταν έχεις μόνιμη σχέση και δεν υπάρχει τέτοιο, δεν τα χρειαζόμαστε, κυρία Τζένι. Και αυτό πάλι δεν το ξέρουμε. Και αυτό πάλι, Πελαγία, δεν το ξέρουμε. Μπορεί και εσύ να πηγαίνεις αριστερά, δεν το ξέρουμε. Μαζί μου, κάτι έχεις, Πελαγία, μαζί μου, κάτι έχεις, Πελαγία. Περίμενε, Τζένι, αφού μιλάω με την Τόλια και έχουμε αυτό και λες Πελαγία μου, τι έχουν έρθει στα αυτιά του, Πελαγία μου. Τζέν. Μισό λεπτό, Τζένι, γιατί η Πελαγία μας λέει τώρα εδώ ότι δεν τα χρησιμοποιεί καθόλου τα προφυλακτικά γιατί έχει μονιμά. Δηλαδή έχει από τότε που πηγαίνει μέχρι τώρα, έχει ένα μονιμά, ας πούμε. Δεν πήγε ποτέ ξανά. Και εγώ μονιμά. Για πρώτη φορά. Μονιμά. Μονιμά. Ρε την Τόλια. Για πρώτη φορά.
άρχισε να βγάζει και φατσούλες ο κορονάκος μου. Ναι. Τα κουνελάκι βγαίνει τα μου. Θα φτιάξω το προφίλ μου λιμάς, παιδιά. Τι να βλέπετε λοιπόν. Ούτε να μην γίνει στρατηγός μόνο πρόσθεση. Μόνιμα. Έτσι, να μας πετάς μαργαριτάρια να γελάει ο κόσμος. Βλέπεις λοιπόν. Δεν γελάμε μαργαριτάρια, τα λέει ωραία και γελάμε. Γι' αυτό λέω, τα λέει ωραία. Ένα του κάνει μακαρόνια έφαγα εξαιτίας σας. Άμα ήταν καμία που με κούραζε, ξέρεις, δεν θα καθόμουν, θα έφευγα. Αλλά με διασκεδάζει, γι' αυτό κάθομαι. Αχ, δε μου. Αχ, ναι, ρε, λίγη, έλαψα εγώ. Ναι, πάμε, παιδιά, πάμε. Εκτός από βυζιά, κάναμε και κοιλιά, πάμε. Συνεχίστε, κόλλητα. Πιο ωραίο live ever. Εδώ ήταν Κυριάννη. Τέτοια live πρέπει να μάθετε να κάνετε και όχι να βρίζετε άσχημα και να... Να σκυλοβρίζετε και να κάνετε. Μα δεν βρίζει κανένας. Δεν βρίζει κανένας εδώ. Δεν αφήνουμε, Πελαγία, να βρίζει κανένας. Πάμε προσαρμογής είναι ο Καστανάς ακόμα. Τον έχει εβδομάδα προσαρμογής ο καρδούλας μου. Δεν αφήνουμε. Ποιος μίλησε. Λέκα μου τι θέλω αυτή τη στιγμή. Ποια μίλησε. Να μου τη στείλεις. Εμείς δεν αφήνουμε. Με σάλτσα ήταν Ανδρούλη. Ναι, Γιαννάκη μου. Δύο πιάτα χτύπησα από τα νεύρα μου. Δύο πιάτα. Αυτό πώς έγινε και εγώ και ο Ανδρούλης να έχουμε από 100 coin στρόγγυλα το ίδιο. Περίεργο δεν είναι αυτό. Κοιτάς τα νούμερα, τα δώρα. Τώρα το είδα. Είδες τα νούμερα κοιτάει. Με ξεπερνάει ρε φιλενάδα. Αλήθεια τώρα, όση ώρα είσαι εδώ, κοιτάς, έχεις μια αιμονή με το πόσο ανεβαίνουν τα νούμερα. Δηλαδή, αιμονή. Ευχαριστώ, Μάτια. Πέσα τόλια, πέσα τόλια, γιατί... Να νιώσεις κάτι, αλήθεια, δηλαδή, αυτό με ξεπερνάει. Εσύ που δεν θέλεις να νιώσεις κάτι, γιατί κάθεις εδώ. Εσύ τι αιμονή έχεις. Για μένα κάθεται. Για μένα κάθεται. Για παρέα, βρε. Για παρέα, βρε. Όσες φορές έχεις πει τα νούμερα, έχω κοιτάξει πάνω. Ούτε που μοιάζει, και ένα θεατή να είχε. Εγώ γιατί γουστάρω τον Κυριάννη ή την Τζέννη, γιατί τον Κορονάκο, γιατί τα άλλα τα παιδιά δεν τα ξέρω. Θα ήμουν εδώ ναι. Και με ένα νούμερο. Δεν με ενδιαφέρει. Καλημέρα, Κώστας. Τηλεθέαση. Θα έβγαινα στην Τατιάνα το μεσημέρι, ξέρεις πόσα θέματα έχω να τη δώσω. Έχει πιο σημαντικά θέματα που έχεις και βλέψεις για Τατιάνα. Άσε μας τώρα. Εδώ και πολύ σου είναι. Εννοείται και πολύ σου είναι. Εδώ και πολύ σου είναι. Έχεις όλο εδώ το αφάγκαντέ του TikTok. Τζενάρα. Εάν εσύ θεωρείς. Γιάννα. Τον Κορονάκο. Πλάκα μας κάνει. Αγάπη μου, εάν εσύ θεωρείς τη διασημότητα ως TikToker, εγώ τη διασημότητα την έχω στη ζωή μου, ως τόλια. Δεν με ενδιαφέρει. Τώρα είπες μια σωστή κουβέντα. Εσύ τη διασημότητα. Τέλος πάντων, άντε, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Άστο. Ας το κρατήσουμε εδώ πέρα, ναι. Εντάξει. Μην με στεναχωρέσεις, ναι, γιατί πρέπει να κρατήσεις και ένα επίπεδο. Είναι και το επίπεδο. Δεν ξέρω, ελπίζω στην έξω σου ζωή να μην απευθύνεσαι σε κοινό όπως τώρα έχουμε καταλάβει. Την έξω μου ζωή απευθύνομαι στο δικό μου το κοινό, στους ανθρώπους που έχω δίπλα μου και είναι λίγοι, πίστεψέ με, γιατί τους διαλόγω πάρα πολύ. Το λίγοι δεν με ενδιαφέρει, το τι επίπεδο είναι, το τι είναι, πίστεψέ με, δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να παίρνει τίποτα λιγότερο από αυτό που εγώ θέλω. Και γιατί έτρεξες μόλις με είδες, ανέβηκα στο παράθυρο μετά από ώρα και ήθελες να μπεις, να συναγωνιστείς μαζί μου. Oh, Παναγία. Έχει πιάσει μία αιμονία ανταγωνισμού μαζί μου χωρίς να σε ξέρω. Εγώ δεν ήξερα καν την ύπαρξή σου μέχρι πριν τρεις ώρες. Όσα παράθυρα είναι εδώ και όσα είναι από κάτω από την αρχή, θέλω να μου πούνε ποιος έχει ανταγωνισμό απέναντι σε ποιον. Ειλικρινά όλοι. Μα έχει θρησκευτεί όλο το βράδυ να μας βγάζει φωτογραφίες και τα τέτοια χωρίς να ασχολούμαι καν. Πατήστε την λίγο. Γιατί η γυναίκα είναι σε ένα σύννεφο. Ρίξτε την λίγο. Ναι, και εγώ σου είπα, πες ότι είμαι σε ένα σύννεφο από τη στιγμή που δεν σε ενοχλώ, ποιο το πρόβλημά σου.
Γιατί συνόχλησα εγώ. Κορίτσι μου, πόση ώρα κάνεις κριτική για όλους. Επειδή σου έκανα κριτική. Αυτό το λες εσύ και θα εκτεθείς, γιατί η Νονά έχει γράψει το live. Ακριβώς. Και θα εκτεθείς αύριο. Ακριβώς. Πού θα εκτεθώ. Και η αφορμή που ανέβηκε στο παράθυρο ήταν, επειδή θα το δείτε αύριο το live και θα το ακούσετε, ήταν ένα σχόλιο που απευθυνόταν στη Φιλιό. Ο κύριος Γιάννης πήγε να το πασάρει σε μένα και του λέω: Γιάννη, πού ξέρεις ότι το σχόλιο απευθύνεται σε μένα και όχι στη Φιλιό. Πασαδόρη, και μετά εγώ μιλούσα με τον Γιάννη και ήρθες εσύ να δειχτείς. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάλι ο Γιάννης φταίει. Πάλι ο Γιάννης. Όχι, δεν φταίς εσύ, Γιάννη. Αυτή ζηλεύει, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μας το γυρνάς από εδώ, ωραία, ωραία. Αριθμό, η ζωή μας μία βόλτα, αγαπημένο προφίλ. Μ' αρέσει, βλέπω τα βιντεάκια του, γιατί έχει πολλή ώρα και ξέρεις, κάνω δουλειές αυτά και κάθομαι, τα ακούω. Κοπελιά μου, άκουσε να σου πω. Η αφορμή, ξαναλέω. Όταν συζητάς, πολλά μου βάζεις, πολλά μου, σε ξαναρώτησα, είσαι straight. Είναι μπουκωμένη, που λέμε. Εσύ αλεπού από κάτω, όχι κύριε Γιάννη, λέει μην ταράζεστε, εσείς λέει παραμείνετε, λέει ήρεμοι. Τι είμαι εγώ γυναίκα, είμαι και γράφεις ήρεμη. Ήρεμη στον πληθυντικό σε λέει, βρε. Ναι, αλλά ήρεμο, ήρεμο, μόνα γράψεις. Ήρεμη δεν στο γράψε με ήττα. Ναι, άκου, αλλά... άκου, ήρεμη με ήττα είναι για γυναίκα, ήρεμη με όμικρο γιώτα, ναι, απευθύνεται στον πληθυντικό πολλά άτομα.